Στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου και η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται στο κόκκινο με σημείο αναφορά στη λαϊκή ετοιμιγορία. Η εκπομπή Ώρα Αιχμής ανοίγει απόψε το διάλογο με φόντο τις εθνικές κάλπες και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική πραγματικότητα. Οι προτάσεις των κομμάτων και το πρόγραμμά τους μέσα από μια τηλεοπτική συζήτηση με πρωταγωνιστές υποψήφιους βουλευτές. Τα ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας, της εξωτερικής πολιτικής, της παιδείας και της υγείας στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων και λίγο πριν την κρίσιμη ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Στο πλατό της εκπομπής, υποψήφοι διασταυρώνουν τα ξύφη τους και μιλούν για τις εθνικές εκλογές, σχολιάζοντας και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ώρα Αιχμής στην Κρήτη TV. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Εδώ ζωντανά στο prime time της Crete TV, σε Ώρα Αιχμής και βεβαίως ανοίγουμε το διάλογο επισήμως πλέον με φόντο τη λαϊκή ετοιμιγορία της 7ης Ιουλίου ή αλλιώς τις εθνικές εκλογές. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδος. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια στο σύνολο των κομμάτων. Υπάρχει ένα θρίλερ, υπάρχει ένα παρασκήνιο. Υπάρχει το γνωστό σενάριο, όμως εμείς εδώ ανοίγουμε το διάλογο, γιατί αυτό που προέχει είναι μέχρι την 7η Ιουλίου οι άνθρωποι των κομμάτων, οι υποψήφοι βουλευτές, να μιλήσουν για τη δική τους πρόταση για την επόμενη μέρα στην πατρίδα μας. Το σημερινό πάνελ είναι σχεδόν παγκρίτιο. Έχουμε υποψήφιους βουλευτές από ολόκληρη την Κρήτη. Μαζί μας λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, ο κύριος Αντώνης Μπαλομενάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλομενάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ καταρχήν, κύριε Μπαλομενάκη, που ήρθατε από τα Χανιά. Κάνετε μια τόσο μεγάλη απόσταση για την εκπομπή. Δίπλα σας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και ευχαριστώ τη φιλοξενία. Και εγώ σας ευχαριστώ που επίσης κάνατε και εσείς την απόσταση μέχρι το Ηράκλειο. Δίπλα στον κύριο Κεφαλογιάννη, ο υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα αλλαγή στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Δημήτρης Μπρίμης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπρίμη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Μασκαλάκη. Εξ αριστερών μου, ο υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο κύριος Μανούσος Μανουσογιάννης. Καλησπέρα σας, κύριε Μανουσογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ που επίσης κάνατε απόσταση για να βρεθείτε εδώ στο πάνελ της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Και δίπλα στον κύριο Μανουσογιάννη, ο υποψήφιος βουλευτής με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Λογιάδης. Καλησπέρα σας, κύριε Λογιάδη. Καλησπέρα, χαίρομαι που μαζί σας. Εσείς και ο κύριος Μπρίμης είστε από το Ηράκλειο, επομένως δεν θα σας ευχαριστήσω. Εγώ και πρώτη φορά. Απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ για να ανοίξουμε τον πολιτικό διάλογο. Και θα ξεκινήσω με μια πρώτη τοποθέτηση και από τους πέντε υποψηφίους. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μπαλομενάκη. Θέλω να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το διακύβευμα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μάλιστα. Με μια κουβέντα, το διακύβευμα είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Και το λέμε αυτό, αν και αυτονόητο, διότι στις προηγούμενες εκλογές, στις αμέσως προηγούμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, αυτό το δίλημα, αν θέλετε, ή αυτό το ερώτημα, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Δεν ήταν δηλαδή εξαιρετικά προφανές ούτε αναγκαίο να κριθεί σε αυτές τις εκλογές ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, σε σύντομο χρονικό διάστημα οπωσδήποτε, αλλά επειδή ο πολιτικός χρόνος παραμονές εκλογών είναι πάντοτε πυκνός, πιστεύω ότι σε αυτές τις 20-23 μέρες που απομένουν αυτό ακριβώς θα αναδειχθεί. Δηλαδή, είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης της χώρας. Συνοδό με αυτό και αναγκαίο παρακολούθημα αυτού του ερωτήματος είναι η ανίχνευση των προγραμματικών διαφορών μεταξύ των κομμάτων και η επιλογή του πολίτη στο καλύτερο δυνατό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι αναγκαίο να σταθούμε, διότι πέρα από τα πρόσωπα, πέρα από τις καταστάσεις που χαρακτηρίζει ή δεν χαρακτηρίζει ένα κόμμα, αν θέλετε πιο πέρα ακόμα και από το παρελθόν κάθε κόμματος, είναι το μέλλον. Το μέλλον λοιπόν προσδιορίζεται από το πρόγραμμα και στον βαθμό που ο πολίτης θα κρίνει ότι το πρόγραμμα, υπάρχει πιθανότητα να είναι και συνεπής το πρόγραμμα βεβαίως, έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία να ξεδιπλωθεί κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία η προγραμματική θέση κάθε κόμματος. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, το στίγμα μας αυτές τις εκλογές έχει, θα έλεγα, τρία ποδάρια. Το ένα είναι οπωσδήποτε η κριτική του παρελθόντος.
τι μας οδήγησε στην κρίση, ποιοι φταίξανε. Ένα καθεστώς 40 ετών που κυριολεκτικά σάπισε και έδωσε στην Ελλάδα μια πολύ σκληρή γεύση κρίσης και χρεοκοπίας. Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα 4 χρόνια, το δεύτερο ποδάρι, και το τρίτο, θα έλεγα το σημαντικότερο, είναι το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Διότι χωρίς πρόγραμμα δεν πάει κανείς πουθενά. Το δικό μας πρόγραμμα, για να αρχίσω από το τελευταίο. Θα ήθελα, θα το πούμε στην πορεία. Εννοείται μια περιγραφή. Μια πολύ γρήγορη περιγραφή. Πολύ γρήγορη περιγραφή. Το δικό μας πρόγραμμα στηρίζεται ακριβώς σε αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε από το παρελθόν. Σε αυτά που πράξαμε και πετύχαμε όσο βαθμό τα πετύχαμε και σε αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε στην Ελλάδα του αύριο ως επιτεύγματα της ελληνικής κοινωνίας, στηριζόμενοι ακριβώς σε αυτή την πολύ παραγωγική τετραετία που μας πέρασε. Κύριε Κεφαλογιάννη, το διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι οι εθνικές εκλογές διεξάγονται, θα έλεγα, σε ένα όχι πολιτικό κενό. Πριν από 3 εβδομάδες έγιναν ευρωεκλογές, που δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν συζητήθηκαν κυρίως ευρωπαϊκά θέματα και νομίζω ότι όλοι είχαμε θέσει, αν θέλετε, τον πύχη ψηλά σχετικά το κατά πόσο είναι δημοψήφισμα ή όχι. Το λέω γιατί ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, είχε πει ότι για μένα αυτές οι ευρωεκλογές είναι ένα δημοψήφισμα. Ο κύριος Κουλέτης χαρακτηριστικά είχε πει ότι είναι το πρώτο ημίχρονο και πάμε το δεύτερο ημίχρονο τις εθνικές εκλογές. Άρα σίγουρα υπήρχε και ένα κριτήριο εσωτερικό με βάση την εσωτερική πολιτική σκηνή. Και είδαμε ότι το αποτέλεσμα ήταν μια καταδίκη της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ με μια πολύ ευρεία διαφορά, κάτι το οποίο στην ουσία οδήγησε και τον Πρωθυπουργό στις πρόεδρες εκλογές. Γιατί μην γελιόμαστε, το αρχικό πλάνο ήταν να εξαντλήσει την τετραετία, να φτάσει μέχρι τον Οκτώβριο. Αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το αποτέλεσμα, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ πέρα να μιλάμε έστω και κατά 2 ή 3 μήνες για πρόεδρες εκλογές. Όσον αφορά το διακύβευμα, για μας είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει οι Έλληνες, οι οποίοι κάνανε ένα πρώτο βήμα πράγματι στις ευρωεκλογές, να ολοκληρώσουν αυτό το βήμα σε μια κυβέρνηση η οποία έχει πει 3 πολύ βασικά πράγματα. Όσον αφορά την πολιτική της πρόταση. Για μας ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πει ότι την επόμενη μέρα θα κινηθούμε σε 3 βασικούς άξονες. Πρώτον, να επανέλθει η ασφάλεια στον πολίτη, αυτό το οποίο δυστυχώς βιώνουμε όλοι μας, κυρίως στο λεκανοπέδιο αλλά και στην Ήπεθρο, θα πρέπει να σταματήσει όσον αφορά την ασφάλεια και την εγκληματικότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική πολιτική η οποία θα βασίζεται στη μείωση των φόρων, κάτι το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει εξαγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και βλέπουμε ότι δειλά-δειλά και κάποια άλλα κόμματα ακολουθούν τις αντίστοιχες προτάσεις. Γιατί μην ξεχνάτε και δεν πρέπει να το, αν θέλετε, να αγνοεί κανείς ότι μία από τις βασικές αιτίες της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η υπερφορολόγηση της μικρομεσαίας και μεσαίας τάξης. Mm-hmm. Και ένας τρίτος άξονας, για να κάνω ένα πρώτο κύκλο τοποθέτησης, είναι ότι πέρα από το κομμάτι της φορολόγησης, θα πρέπει να δούμε ότι πώς θα πάμε σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο στην ουσία θα δημιουργεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, όχι μερικής απασχόλησης, όχι κυλιόμενης εργασίας και σε κάθε περίπτωση να μην βασιζόμαστε στα επιδόματα, κάτι το οποίο δυστυχώς η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ναι, να υπάρχει το κοινωνικό κράτος, γιατί μόνο μέσω της ανάπτυξης και μέσω των εσόδων του κράτους θα μπορεί να υπάρχει και κοινωνική ανταπόδοση, όχι όμως με την επιδημοτική πολιτική που, όπως κατέληξε και ολοκλώνω με αυτό, επιδιακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία είναι κάποια φιλοδορήματα ή ενδεχομένως κάποια ελλημοσύνη. Κύριε Μπρίμη, έχω ακούσει πολλές φορές την κυρία Γεννηματά να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν οι Έλληνες στην πλάτη και στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Να υποθέσω ότι αυτό είναι και το διακύβευμα του Κινάλ. Ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη, και εμείς θεωρούμε ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ακριβώς για το πού θέλουμε να πάει η χώρα. Θέλουμε η χώρα να συνεχίσει να πορεύεται με τον άκρατο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που μας έχει επιδείξει τα 4 χρόνια, ή θέλουμε αντίθετα να προχωρήσουμε με τη διακυβέρνηση τύπου Κωνσταντίνου Καραμαλή, μιλάω για την εξαετία 7 ετία 2004-2008 που οδήγησε ακριβώς σε μια οικονομική κατάσταση τέτοια που μας οδήγησε στα μνημόνια και στην κρίση της δεκαετίας που βιώνουμε. Για μας λοιπόν το διακύβευμα είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι η πορεία της χώρας πρέπει να είναι μια πορεία προς μια σωστότερη διακυβέρνηση, μια σοβαρή δηλαδή χώρα, πρέπει να έχει μια σοβαρή κυβέρνηση, ένα σοβαρό πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο πολιτικό πρόγραμμα θεωρούμε ότι σαν κίνημα αλλαγής το έχουμε επεξεργαστεί σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι αν εφαρμοστεί θα έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πορεία της διακυβέρνησης αυτής της χώρας.
Ζητάμε λοιπόν από το ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα όταν και εφόσον έρθει η μέρα της 8 Ιουλίου που θα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανουσογιάννη, η πρόταση, η φωνή, αυτό που θέλει να πει στο λαό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με φόντο τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Είναι ανάγκη πριν απ' όλα ο λαός μας να αρχίσει να παίρνει ανάσα, να αρχίσει ξανά να ατενίζει με κάποια αισιοδοξία το μέλλον, γιατί σε αυτή τη φάση τουλάχιστον πηγαίνει στις εκλογές με βαριά καρδιά, φεύγοντας από τον ένα, πηγαίνοντας στον άλλο. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι επιλογές φαίνεται να τις κάνει με βαριά καρδιά και φοβούμενος το τι θα του προκύψει την επόμενη μέρα. Συνήθως διαλέγει με βάση τη λογική του μικρότερου κακού και όχι του καλού. Εμείς λέμε ότι πρέπει αυτές οι εκλογές να αποτελέσουν εφαλτήριο, αφετηρία για να παραμεριστούν όλα αυτά και ο λαός να ξαναρχίσει να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Είναι σαφές ότι όποιος κι αν αναλάβει κυβέρνηση από αυτούς που την διεκδικούν και έχουν τις πιθανότητες να την πάρουν με βάση τα ποσοστά που διαμόρφωσαν και οι ευρωεκλογές και αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όποιος κι αν πάρει λοιπόν τη διακυβέρνηση την επόμενη μέρα θα εφαρμόσει την ίδια πάνω κάτω πολιτική. Αυτά που προκύπτουν από τα τρία μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους τα οποία είναι εδώ, δεν καταργήθηκαν. Τα μνημόνια διαρκείας μέχρι το 2060, τα ματωμένα πλεονάσματα, τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων που ονοματίζονται μεταρρυθμίσεις ή τις δεσμεύσεις, αν θέλετε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κτλ. Επομένως, το βασικό ζητούμενο για την επόμενη μέρα δεν είναι ποιος από τους δυο θα στείνει τη θηλιά για να κρεμάσει το λαό. Το βασικό ζητούμενο είναι ποιος θα εμποδίζει αυτή τη θηλιά, ποιος θα μπαίνει μπροστά στον αγώνα για να υπερασπίζεται τις λαϊκές ανάγκες, ποιος θα έχει τη δύναμη να παρεμποδίσει αυτά τα μέτρα. Η πορεία μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει δεσμευτεί απέναντι σε αυτές τις επιλογές, δεν έχει υπογράψει όλες αυτές τις δεσμεύσεις, ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια μπροστά στον αγώνα για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, έχει ισχυρές προσβάσεις στο εργατικό λαϊκό κίνημα και μπορεί να οργανώσει τον αγώνα και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα χρόνια ήταν καθαρό απέναντι στο λαό με το λόγο του. Δεν άλλαζε τις θέσεις και τις εκτιμήσεις του σαν τα πουκάμισα. Άρα ο λαός μπορεί να το εμπιστευτεί. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα πρόσωπο που πολύ συχνά βρέθηκε στην επικαιρότητα και στην αρχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην πορεία, διαφοροποιώντας τη θέση του και βεβαίως κάνοντας και μια πρώτη παρουσίαση ως αυτόνομο, ως αυτόνομη ομάδα, ως αυτόνομο κόμμα στις ευρωεκλογές που μας πέρασαν. Ποια είναι η πρόταση του Μέρα 25 για αυτές τις εκλογές, με φόντο τη λαϊκή ετοιμιγωρία, και για ποιο λόγο δηλώνεται παρουσία σε αυτήν τη διαδικασία? Μάλιστα. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της, του διακυβεύματος. Το DM, πρώτα απ' όλα, και η διαφορά από όλα τα άλλα, τις άλλες παρατάξεις, δεν μου αρέσει η λέξη κόμμα, διότι το κόμμα κομματιάζει μια κοινωνία. Εγώ προσωπικά λέω παράταξη. Πιστεύω συμφωνούμε όλοι. Η παράταξη λοιπόν, η παράταξή μας του DM που πρωτοοργανώθηκε στη βάση ενός πανευρωπαϊκού κόμματος. Ήταν το πρώτο μοναδικό στην ιστορία μέχρι σήμερα της Ευρώπης η παράταξη η οποία έλαβε μέρος ταυτόχρονα στο 12 χώρες στις ευρωεκλογές. Αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια ειδοποιώς διαφορά και ένας τεράστιος άθλος ταυτόχρονα στις 12 χώρες ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ο Βαρουφάκης, να οργανώσει αυτή την παράταξη πανευρωπαϊκά. Ο οποίος είναι Ελλάδα, και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του δικού σας εδώ στο Ηράκλειο, να το πούμε. Για τις εκλογές τις εθνικές. Για τις εθνικές στις ευρωεκλογές ήταν στη Γερμανία. Βεβαίως. Για να δείξει άλλα πράγματα. Για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Για τις εθνικές εκλογές λοιπόν ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι πρώτα απ' όλα στη Β' Πειραιώς κανονικά. Εκεί που ετοιμήθη με περίπου 200.000 σταυρούς τότε πριν από 5 χρόνια περίπου. Είναι εδώ πέρα στο Ηράκλειο διότι σκοπός είναι να έχουμε ένα βουλευτή από το Μέρα 25 στην Ελληνική Βουλή. Γι' αυτό ουσιαστικά κατεβαίνει εδώ πέρα στο Ηράκλειο να συμμετέχει και να βοηθήσει στον αγώνα αυτό ανάδειξη ενός βουλευτή στην Ελληνική Βουλή. Αυτό όμως που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ουσιαστικά ότι
μέχρι σήμερα όπως πηγαίναμε, και το λέω και εγώ σαν επιχειρηματίας επίσης, δεν πάει άλλο. Δηλαδή αυτή όλη η ιστορία που έχει τραβήξει μέχρι σήμερα δεν πάει άλλο, ούτε για την ευημερία μας, ούτε για την αξιοπρέπειά μας. Ο Χέλμουτ Σμιτ, ο παλιός καγκελάριος, Μακαρίτης τώρα, ήταν ρεαλιστικά ανυπάκουος. Όταν μια φορά έγινε στο Αμβούργο στη Γερμανία, που ήταν τότε δήμαρχος, μια μεγάλη πλημμύρα, τότε ο στρατός στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία τότε, δεν επιτρεπόταν να επέμβει στα πολιτικά δρόμενα. Και ανέλαβε αυτό την πολιτική ευθύνη και κατέβασε ο στρατός στους δρόμους για να προστατευτεί ο λαός. Αυτό είναι μια ρεαλιστική ανυπακοή. Μετά έγινε αυτό που έγινε ο Χέλμουτ Σμιτ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που λέμε. Δεν πιστεύω να το μοντέλο προτείνετε. Ορίστε. Δεν πιστεύω να το προτείνετε αυτό το μοντέλο, λέω. Την ρεαλιστική ανυπακοή οπωσδήποτε. Αυτό και το σύνθημά μας. Το στρατό ενός στους δρόμους. Του στρατό στους δρόμους για να βοηθήσει τον κόσμο. Τότε στην πλημμύρα, βέβαια. Πώς θα είναι θέση του κ. Βαρβάκη. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σωθεί η πόλη του Αμβούργου παρά μόνο εάν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, βέβαια. Μην φτάσουμε σε άλλα άκρα όμως. Όχι, δεν είναι άκρα. Είναι παράδειγμα τη ρεαλιστική ανυπακοή. Διότι αυτό πρέπει να πάρει πάρα πολλές άδειες τότε από τις γηκύτριες δυνάμεις στη Γερμανία για να κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος έλαβε το ρίσκο, να το πω έτσι, την ευθύνη για να κάνει αυτό το πράγμα που έσωσε πραγματικά την πόλη του Αμβούργου. Λοιπόν, θα. Κάναμε την πρώτη τοποθέτηση. Σε πολύ λίγο θα πρέπει να πάω και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Μπαλομενάκη, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι και των πολιτικών εξελίξεων. Θα αφήσω προς το τέλος το θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολύ και νομίζω ότι παρατηρώντας και παρακολουθώντας τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μία ενιαία γραμμή στο ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι σε μία απειλή. Όμως σήμερα θα ήθελα λίγο να περιοριστούμε, θα ζητήσω προς το τέλος της εκπομπής ένα σχόλιο από όλους, θα ήθελα να περιοριστούμε σε θέματα που αφορούν αυτό που λέμε η καθημερινότητα των πολιτών. Καθημερινότητα είναι η παιδεία, είναι η υγεία. Στην πρώτη τοποθέτησή σας είπατε, μιλήσατε για ένα καθεστώς 40 ετών. Και φαντάζομαι αναφέρεστε στην αλλεπάλληλη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής, με κάποιες συγκυβερνήσεις κατά καιρούς. Αναλάβατε τα ενία της χώρας τα τελευταία 4 χρόνια και στις πρόσφατες ευρωεκλογές πήρατε ένα ποσοστό σχεδόν 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα λοιπόν τα στελέχη σας αλλά και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι μπορεί να γυρίσει. Μπορεί να γυρίσει. Η δεύτερη αυτή ειδική φάση της κουβέντας μας, αγαπητέ μου, μας δίνει την ευκαιρία να μπούμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Mm-hmm. Επειδή έγινε μια αναφορά σε προγράμματα, πρέπει να κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση, την οποία θεωρώ θεμελιακή. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, παραμονές των εκλογών του Ιουλίου, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κρύβει το πραγματικό του πρόσωπο. Δηλαδή, δεν εμφανίζει, δεν ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του μπροστά στον ελληνικό λαό, φοβούμενο την αστραπιαία αντίδραση του ελληνικού λαού. Και θα σας φέρω 2-3 παραδείγματα. Την επομένη των εκλογών, 2-3 μέρες μετά των ευρωεκλογών, έγινε συζήτηση από επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, είναι κουλτούρα μη πληρωμών, ότι οι συντάξεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε διότι δεν είναι παραγωγικές. Κάποιο καμπανάκι χτύπησε και έπεσε σιωπητήριο. Από το σιωπητήριο δεν εξαιρέθηκε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός του κόμματος, εις τον οποίο φοβούμαι, δηλαδή πιστεύω, ότι επιβλήθηκε για ένα διάστημα να μην μιλάει. Έχει προλάβει να μιλήσει όμως για το 7ωρο, για τη 7ήμερη εργασία και ουσιαστικά την κατάργηση του 8ωρου. Αυτό το κατασκεύασμα, αυτή η εικόνα, κατά τη γνώμη μου, έχει σπάσει. Έγινε κομμάτι αυτές τις μέρες. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν κρατιούνται ορισμένοι παράγοντες από αυτούς που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και θα βλέπουν με καλό μάτι την επάνωδό της στην εξουσία να δείξουν πραγματικά προθέσεις. Θα σας φέρω 2 παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι αυτό που έγινε στην Αθήνα με την υγειονομική κατάσταση, με την απεργία, στο ξεκούδουνο που λέμε, την απεργία των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, οι οποίοι ουσιαστικά προσπάθησαν να επιβάλλουν και να εκβιάσουν συμμετοχή 85% από το 25% που είχαν οι εξεταζόμενοι ιδιώτες. Σε βάρος φυσικά του δημοσίου συστήματος υγείας, αυτό είναι μια μικρή ένδειξη τι περιμένει το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι και έρθει η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, το οποίο νομίζω επίσης είναι σημαντικό. Άρα ουσιαστικά κάνετε λόγο για να το κατανοήσουν οι τηλεθεατές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια κρυφή ατζέντα. Ακριβώς. Και το δεύτερο, το οποίο αποκαλύπτει αυτή την κρυφή ατζέντα, όπως πολύ σωστά τη λέτε, είναι το εξής. Στα πρόθυμα αυτιά του κυρίου Μητσοτάκη, ακούστηκε πρόσφατα από εκπροσώπους εργοδοσίας ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι έλεγχοι.
της νομιμότητας της εργασίας. Αναφέρεστε στο ΣΔΟΕ. Κάνω μία μικρή παρένθεση και όχι μόνο στο ΣΔΟΕ, αναφέρομαι και στην εποπτεία εργασίας, στο ΣΕΠΕ, το οποίο κάνω μία μικρή παρένθεση και λέω ότι επί των ημερών της δικής μας διακυβέρνησης ανασυγκροτήθηκε, αναμορφώθηκε το νομικό του πλαίσιο και είχε επιτυχίες, όχι κυνήγι μαγισσών στους εργοδότες, αλλά κυνήγι να εφαρμόζεται επιτέλους η νομιμότητα στον χώρο της εργασίας. Εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι το πρωί για αυτά τα πράγματα, τι κάναμε δηλαδή για να μπορέσει να επιβληθεί η νομιμότητα στον χώρο της εργασίας, πέρα από τις αυξήσεις των μισθών και από την κατάρριψη του πιο κατώτατου, την επάνωδο των συλλογικών συμβάσεων, στο θέμα της νόμιμης εργασίας. Αυτά τα δύο μικρά παραδείγματα λοιπόν που σας έφερα, νομίζω ότι δείχνουν ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, όπως πολύ σωστά την είπατε, ή για να το πω και πιο δραματικά, υπάρχει ένας λύκος που είναι ντυμένος πρόβατο. Και δεν κινδυνολογώ. Αποκαλύπτεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτή η κρυφή ατζέντα. Αλλά και στο επίσημο πρόγραμμα, και τελειώνω με αυτό, του κόμματος αυτού. Νομίζω ότι δεν υποκρύπτεται, δεν κρύβεται καθόλου, δεν μπορεί να κρυφτεί το γεγονός ότι το μοντέλο, το αναπτυξιακό μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται ακριβώς στην ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, όπως μέχρι σήμερα, όπως μέχρι το 2015, δηλαδή με ειδικά προνόμια, με απουσία ελέγχων, με απουσία περιβαλλοντικών διευθετήσεων τέτοιων που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή η πάση θυσία ανάπτυξη, η οποία είναι και κάλπικη συν της άλλης, και μπορούμε να πούμε στην επόμενη συζήτηση, για να μην μονοπολώ τη κουβέντα, γιατί δεν είναι σωστός ο ισχυρισμός της Νέας Δημοκρατίας ότι οι επενδύσεις θα έρθουν με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο δοκιμάστηκε στην Ελλάδα και απέτυχε. Το άρα δικό μας μοντέλο. Επειδή πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι μπορεί να γυρίσει στηριζόμενη πάνω σε αυτά. Σε αυτό το προγραμματικό που πρέπει λόγο. Να αναδεχθούν. Στο προγραμματικό μάλιστα. Λόγο. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, θα έρθω σε εσάς. Θα κάνετε όμως λίγο υπομονή να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 10.30, ζωντανά, σε ώρα αιχμής. Συζητάμε για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και να σας ευχαριστήσουμε και για το χιούμορ που δείχνετε. Χρειάζεται χιούμορ και στις πολιτικές συζητήσεις. 2-81-038-000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV, www.papakicretetv.gr το mail της εκπομπής. Ανταχτά χρονικά διαστήματα βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Ακούσατε την τοποθέτηση του κυρίου Μπαλομενάκη όσον αφορά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για κρυφή ατζέντα, ότι ουσιαστικά άλλα λέτε και άλλα θα κάνετε. Κύριε Δασκαλάκη, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεμείνει από αφήγημα. Είδαμε το όλο το προηγούμενο διάστημα αρχικά να εμπλέκεται σε μια σκανδαλολογία. Ακούγαμε διάφορα πράγματα περί Νοβάρτης και το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην μεταπολίτευση από έναν από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά, από ό,τι φαίνεται, όντως υπάρχει ένα θέμα, αλλά όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Και σε κάθε περίπτωση, είδαμε ότι να σπηλώνονται πολιτικά κάποια πρόσωπα, τα οποία και με βάση και την δικαστική έρευνα φάνηκε ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάτι εναντίον τους. Είδαμε μετά στη συνέχεια ότι προχώρησε σε μια παρατεταμένη παροχολογία εν ώψη και των ευρωεκλογών, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δημιούργησε και διάφορα ζητήματα και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όπως είδα και τις τελευταίες δηλώσεις, και αυτή έπεσε στο κενό. Και το τελευταίο καταφύγιο, αν θέλετε, το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να αναπτύσσεται εν ώψη και των εθνικών εκλογών, είναι ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα έρθουν οι 7 πληγές του Φαραώ και ενδεχομένως θα έχει καταστροφή του κόσμου. Το είδαμε και με διάφορες, αν θέλετε, διαστρεβλώσεις των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε ο κ. Μπαλομενάκης στο περί επταήμερης εργασίας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ξεκάθαρα είχε μιλήσει για κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως για παράδειγμα στον τουριστικό τομέα, έχουν επταήμερη λειτουργία. Και αντίθετα, υπάρχουν και κάποιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που, και μάλιστα αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Παπαστράτος, όπου οι εργαζόμενοι εκεί πέρα έχουν 35 ώρες εργασίας αντί για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, έχουν μεγαλύτερους μισθούς και περισσότερες άδειες σε σχέση με άλλες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για επταήμερη εργασία των εργαζομένων. Να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά. Ακούσαμε και πολλά άλλα fake news σε αυτή τη διάρκεια μέχρι τώρα της εκλογικής περίοδου. Όταν, για παράδειγμα, επισκέφθηκε το Καστελόριζο, βγήκαν διάφοροι και λέγανε ότι δέσανε και μια χελώνα στο λιμάνι για να μπορούν να τη βλέπει όταν θα είναι εκεί πέρα. Κάτι το οποίο βεβαίως και ο λιμενάρχης του Καστελορίζου το είπε ότι είναι βεβαίως ψευδές. Και ακούμε και τώρα το τελευταίο επιχείρημα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα. Καμία κρυφή ατζέντα. Τόσο στη Βουλή όσο και δημοσίως έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας σε μια σειρά από τομείς. Όσο αναφορά την υγεία, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική,
την κοινωνική πολιτική. Άρα νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες πλέον μπορούν να συγκρίνουν τα προγράμματα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν μιλάμε για πολιτικό κενό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τα τελευταία 4,5 χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάει λοιπόν ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που πλέον νομίζω υπάρχει, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση όσον αφορά πώς είναι η συσχετισμή των δυνάμεων αυτή τη στιγμή στη χώρα, ότι στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, τουλάχιστον με βάση το τελευταίο αποτέλεσμα, 10 μονάδες. Αν στις ευρωεκλογές υπάρχει και αυτή η χαλαρότητα των ψηφοφόρων. Σίγουρα οι εθνικές εκλογές δημιουργούν μια συσπήρωση στο σύνολο των κομμάτων. Κύριε Σκαράκη, να θυμίσω όμως το 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπροστά στις ευρωεκλογές, είχε ένα αποτέλεσμα καλό για εκείνον. Την επομένη πήγε στον πρώτο της Δημοκρατίας και ζήτησε εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Και μάλιστα τότε, κακώς, με την έννοια ότι αν άθιζε κανείς τις δυνάμεις της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, υπερεύαινε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω, διότι είχαμε κάλπη πριν από 20 μέρες. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι και στο σύνολο των περιφερειών, οι οποίες έχουν και αυτές ένα πολιτικό χαρακτήρα, στην ουσία η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις 12 από τις 13 περιφέρειες. Όλα αυτά είναι μηνύματα καταδίκης της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία. Ταυτόχρονα όμως, θεωρώ ότι είναι και ένα μήνυμα, αν θέλετε, ότι αγκαλιάζει την πολιτική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιάζει την πολιτική υπόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι το ποσό το οποίο έλαβε σε ευρωεκλογίες, το 33,5, διόλου ευκαταφρόνητο δεν είναι, ειδικά αν, όπως λέτε και εσείς, σε μια χαλαρή ψήφο η παράταξη πήρε 33,5, αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο στόχος και για τις εθνικές εκλογές. Κύριε Μπρίμη, υπάρχουν στελέχη από το κίνημα αλλαγής που λένε ότι η κίνηση της κυρίας Γεννηματά να θέσει ουσιαστικά εκτός ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, είναι μια κίνηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει, λέει, και αυτοκαταστροφικά. Και υπήρξε κριτική, την ακούσατε την κριτική και από κορυφαία στελέχη. Θέλω το δικό σας σχόλιο, γιατί η αλήθεια είναι το κοινάλ στις τελευταίες ευρωεκλογές, θα μιλήσουμε για την Κρήτη, είδαμε τα ποσοστά του να ανεβαίνουν. Όχι βεβαίως να φτάνει στο επίπεδο αυτό που είχαμε συνηθίσει προηγούμενες δεκαετίες. Όμως φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή είστε η τρίτη δύναμη, δημοσκοπικά πάντοτε. Εγώ δεν αρέσκομαι να επικαλούμε μόνο τις δημοσκοπήσεις, γιατί πάντοτε η λαϊκή τιμιγορία είναι αυτή που θέτει και τα χαρτιά από την τράπουλα πάνω στο τραπέζι. Ακριβώς είστε ο τρίτος, η δύναμη ρυθμιστής, αν θέλετε. Θέλω λίγο το σχόλιο αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να έχει συζήτηση και σε αυτή τη συζήτηση πήραν θέση και στελέχη άλλων κομμάτων. Κύριε Δασκαλάκη, το θέμα του Βαγγέλη του Βενιζέλου ήταν ένα θέμα που μας ευνηδίασε όλους, αλήθεια είναι. Εμείς στο κίνημα αλλαγής τιμούμε τους προέδρους μας και τους σεβόμαστε, αλλά όταν αυτοί για πολιτικά ζητήματα επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν από μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση, είναι δικαίωμά τους, το σεβόμαστε, όπως σεβόμαστε επίσης και το δικαίωμα της Προέδρου ή του Προέδρου να καθορίζει την πολιτική ατζέντα και πώς θέλει να προχωρήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Επομένως, ήταν ένα στενάχωρο θέμα που προέκυψε. Όμως το παραβλέπουμε και πάμε παρακάτω, θεωρώντας ότι τουλάχιστον δημοσκοπικά δεν μας έχει επηρεάσει. Δηλαδή, από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το ζήτημα της απομάκρυσης, γιατί δεν είναι αποχώρηση, έτσι, είναι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επέλεξε σε αυτές τις εκλογές να μείνει στον πάγκο και να μην γίνει στην πρώτη γραμμή των εκλογών και της εκλογικής μάχης. Δείχνει όμως να μην μας επηρεάζει και από την εντυπώσεις έτσι που αποκτώ από την περιφέρεια του Ηρακλείου, από τον νομό του Ηρακλείου, μάλλον θα δράσει και θετικά, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα ευνηδιαστικό ζήτημα που προέκυψε έτσι. Είναι ένα ιστορικό στέλεχος. Ναι, σαφώς. Χέρι, και δοκιμασμένο προσωπικά και ψηφοθυρικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που σε όποια περιφέρεια κι αν εκλέγονταν, ήταν με μία μάζα ανθρώπων που ακολουθούσε και ακολουθούσε πιστά. Σκαλά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένα κεφάλαιο. Δεν αμφισβητείται ένας κορυφαίος επιστήμονας. Και επιστημονικά και πολιτικά κτλ. Χέρι του σεβασμού όλων μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν προκύπτουν πολιτικά ζητήματα όπως πήγε. Ήταν ατόπιμα, κατά τη γνώμη σας, για την κυρία Γεννηματά αυτό. Ατόπιμα με την έννοια ότι υπάρχει πολιτική διαφορά ή διαφορά σχεδιασμού στο πώς θα προχωρήσουμε μέχρι τις εκλογές, όχι. Δηλαδή, mm-hmm. θα προτιμούσαμε να έχει γίνει 2-3 μήνες ή να μην γίνει ποτέ. Mm-hmm. Όμως προέκυψε τώρα και αφού προέκυψε τώρα έπρεπε να λυθεί. Λύθηκε με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος ενδεχομένως να μας κλόνισε και να μας συγκλόνισε αρχικά. Όμως νομίζω ότι το ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω. Κύριε Μανουσογιάννη, μετά την λαϊκή ετοιμιγωρία της 7ης Ιουλίου, τι είναι αυτό που πιστεύετε πρέπει να έχει ως όπλο του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος, γιατί πάρα πολλές φορές
οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας λένε για έναν ξύλινο λόγο που τον λέτε διαχρονικά, πολλές φορές σας θυμώνει κάθε φορά που σας κάνω και εγώ αυτό το ερώτημα εδώ στην εκπομπή, όμως είναι ένα θέμα που ενδεχομένως να σας το θέσουν και οι συνυποψήφοι σας. Τον ξύλινο λόγο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν είναι εντυπωσιακό ο τρόπος να κάνω σχόλιο. Δεν είναι δικό μου σχόλιο, φαντάζομαι ότι το έχετε ξανακούσει. Όχι, ναι. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν ταυτόσιμη πολιτική και συμφωνούν στην ουσία των ζητημάτων, με επιμέρους διαφορές και διαφοροποιήσεις, κυρίως στον τρόπο εφαρμογής της ίδιας πολιτικής, εμφανίζονται μπροστά στο λαό δήθεν να τσακώνονται. Και μάλιστα μας κατηγορούν πράγματι εμάς ότι έχουμε ξύλινο λόγο. Τι είναι το ξύλινο σε εμάς? Το ότι μένουμε σταθερά να υποστηρίζουμε αυτό το οποίο θεωρούμε αυτονόητο, τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας, του εργαζόμενου, του εμποροϊπάλληλου, του μισθωτού, του συνταξιούχου, του μικροεπαγγελματία, όλων αυτών που δεινοπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια από αυτή την πολιτική. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Αν αυτό θέλουν να το παρουσιάσουν μάλλον ως ξύλινο, για να μας εξαναγκάσουν, ας το πούμε έτσι, να αποσπαστούμε από αυτή την πολιτική και να αρχίσουμε κι εμείς να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ας μας λένε ξύλινο το λόγο, εμείς δίπλα σε αυτούς θα είμαστε. Και επειδή ακούστηκαν πολλά γύρω από την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και των συμφερόντων, ήθελα να πω ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την μπουκιά από το στόμα της Νέας Δημοκρατίας σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε, ήθελε να τα εφαρμόσει, δεν μπορούσε. Ομαδικές απολύσεις, κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, μαζί τα ψήφισαν. Κατάργηση της κυριακάτικης αργίας στο εμπόριο από το Μάιο στον Οκτώβριο. Ουσιαστικά το μισό χρόνο δεν ισχύει σε αυτόν τον κλάδο κυριακάτικη αργία. Κατάργηση της δυνατότητας διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του κατώτατου μισθού, που ουσιαστικά αυτός αφορά το 90% των εργαζομένων και είναι η βάση πάνω στην οποία γίνονται και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε. Με τη σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να τα κάνει. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει, εμείς λέμε, τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν, τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία που της πήρε την πελατεία. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κάνουν το σταυρού τους που είχαν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπόρεσε αυτά τα χρόνια να τους προσφέρει όλα αυτά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη ως πρωτότοκος γιος αυτής της τάξης να προσπαθήσει να τους ξανακερδίσει και πλειοδοτήσει αυτό. Έχω μπροστά μου μια σειρά από απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Λέει λοιπόν, ζητάνε 30% συνδυαστική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων από το 29% στο 25%. Απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς από το 29% στο 20%. Να πλειοδοτήσει και να τους κερδίσει. Μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10% στο 15%. Η Νέα Δημοκρατία από το 10% στο 5% να πλειοδοτήσει. Αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 150%. Προσέξτε, 150% να κάνουν απόσβεση οι μεγάλες πάνω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Στο 200% πλειοδοτεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυνε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους άνοιξε την όρεξη για να προσφέρουν ακόμα περισσότερο. Και τώρα κοροϊδεύει τον κόσμο όταν έρχεται να μιλάει για κρυφές ατζέντες που μπορεί και να έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι είναι δεσμευμένοι αυτή την πολιτική να ακολουθήσουν. Και για να τελειώνω, η έκθεση του Eurogroup λέει: χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική τους δέσμευση να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων κτλ. Και σε όλο αυτό συμπεριλαμβάνονται πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, διατήρηση του έμφυα με αύξηση των αντικειμενικών αξιών, άρα κάπου 600-700 εκατομμύρια επιπλέον να πληρώσει ο λαός, μείωση της ταξιδιωτικής δαπάνης, ολοκλήρωση της κατάργησης του ΕΚΑΣ, που ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι τα έκανε. Λοιπόν, έχουν ίδια πολιτική και δεν πρέπει κανένας
να μπει στον πειρασμό. Μάλιστα. Αν θα τον κρεμάσουν με τη θηλιά ετούτη ή την άλλη. Πρέπει ο λαός από τώρα να σκέφτεται πώς το αποτέλεσμα των εκλογών θα διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για να αποκρουστεί αυτή η πολιτική που υποθηκεύει και το μέλλον των σημερινών γενιών και των επόμενων. Κύριε Λογιάδη, επειδή ουσιαστικά είστε μια πρωτοεμφανιζόμενη παράταξη, είχατε την δική σας πορεία στις ευρωεκλογές, θέλω να μου απαντήσετε, γιατί έχω ακούσει και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι του άνοιξε η όρεξη του Βαρουφάκη, έχοντας κάποια ποσοστά στις ευρωεκλογές, νομίζει ότι μπορεί να υφαρπάξει ψήφους και ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2014. Και η επιλογή του Γιάννη Βαρουφάκη να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου στο Ηράκλειο. Η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή και με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών εξακολουθεί να είναι η καλύτερη περιφέρεια. Περιφερειακή Ενότητα είναι η καλύτερη. Σε ποσοστά πια είναι η καλύτερη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορείτε να πείσετε τους πολίτες, ήρθατε να υφαρπάξετε την ψήφο μέσα από τα χέρια κάποιων ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ που έχουν θυμώσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ή έχετε μια ολοκληρωμένη πρόταση? Κοιτάξτε, η πρόταση είναι μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Είναι μια εναλλακτική πρόταση. Λέμε όχι σε αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα. Λέμε όχι σε αυτό. Σε αυτά όλα τα μνημόνια, όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν ο μόνος Ευρωπαίος, ο μόνος Έλληνας ουσιαστικά πολιτικός, ο οποίος σήκωσε όλο αυτό το βάρος. Απάνω του έφαγε ένα τεράστιο μπούλινγκ από όλους. Γι' αυτό το όχι που έλεγε ότι ξέρεις τι, είσαι ένα πτωχευμένο κράτος με παραπάνω δάνεια, δεν το σώζεις. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις να πάρεις ένα άλλο δρόμο. Είναι και ο λόγος που εγώ συστρατεύτηκα με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το θέμα για τον Γιάννη Βαρουφάκη για μας είναι ότι. Υπήρξαν όμως και πολλές αφιλεγόμενες τοποθετήσεις από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη όσον αφορά αν πρέπει η Ελλάδα να μείνει στη ζώνη του ευρώ. Κάποιες ενηγματικές τοποθετήσεις που ερμηνεύτηκαν πολλές φορές και από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης με διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας μία, αν θέλετε, αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς. Ο Γιάννης Βαρουφάκης θεωρώ, όπως και το ΜέΡΑ25, το DM που είναι το μόνο πανευρωπαϊκό μέτωπο, ότι είμαστε οι πιο ευρωπαϊστές από όλους, με την έννοια ότι θέλουμε να σώσουμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη, όπως πλέον οικοδομεί, όπως πλέον συνεχίζει να πορεύεται, δεν πάει άλλο. Κανείς λαός δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, ούτε οι Αυστριακοί, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Έλληνες, κανείς. Η κρίση πανευρωπαϊκή. Η κρίση λοιπόν είναι κρίση Ευρώπης, δεν είναι μόνο κρίση Ελλάδος. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτό σε ένα σφαιρικότερο πλαίσιο και να δούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, εδώ πέρα στην Κρήτη, γιατί πάσχει ο αγρότης, γιατί πάσχει ο πρωτογενής τομέας, γιατί πάσχει ο δευτερογενής τομέας, γιατί ας πούμε έχουμε άλλους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα, άλλους στη Βουλγαρία, άλλους στο Λουξεμβούργο. Εμένα σαν ξενοδόχο μου λένε βγάλε λογιά την εταιρεία σου στο Λουξεμβούργο που έχει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, διότι εκεί πέρα θα αφήσει τα κέρδη σου. Ή στη Βουλγαρία. Όλες οι ελληνικές εταιρείες από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν πάει στη Βουλγαρία διότι είναι χαμηλότερο ο φορολογικό συντελεστή. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Άρα να τους μειώσουμε, λέτε. Λέμε τους κάνουμε ενιαίους όλους χαμηλούς. Πανευρωπαϊκά εναρμονισμένους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για όλη την Ευρώπη. Όπως επίσης. Πώς? Να πληρώνει ο λαός. Όχι, πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Και από την άλλη μεριά, συγγνώμη να τελειώσω, και από την άλλη πλευρά επίσης να δούμε πού υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η φοροδιαφυγή παράδειγμα. Πρέπει να έχετε, συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να τελειώσουμε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, διότι υπάρχει τεράστια φέμαξη χρημάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν μια πανευρωπαϊκή πρόταση. Αντίληπτο. Και... Κύριε Μπαλομενάκη, έχω σημειώσει εδώ πέρα δύο στοιχεία που νομίζω αξίζουν έτσι, του δικού σας σχολιασμού αλλά και του συνόλου των καλεσμένων απόψε. Σήμερα κλείνει ακριβώς ένας χρόνος από την συνθήκη των Πρεσπών, η οποία φαίνεται αριθμητικά, εκλογικά, να στήχησε στον ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις πρόσφατες ευρωεκλογές και μελετώντας με προσοχή τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως της Μακεδονίας. Και από την άλλη, άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα τη βραδιά των εκλογών ή την επομένη, δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό, να λέει ότι ίσως να μην αντιληφθήκαμε το μέγεθος της δυσαρέσκειας. Άρα, το δεν αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της δυσαρέσκειας σημαίνει ότι παραδέχομαι ότι κάτι έκανα λάθος, γιατί τον τελευταίο μήνα η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγόρησαν ότι κρατάτε τη Βουλή ανοιχτά για να περάσετε ρουσφέτια, ότι έχετε ξεκινήσει τη λογική των ΘΑ για να πείσετε τον κόσμο να επιστρέψει και στις ευρωεκλογές τελικά υπήρξε αυτή η ήττα. Τι από όλα αυτά είναι? Λοιπόν, θέσατε αρκετά θέματα.
Θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό μόνο να κάνω ένα σχολιασμό στην προηγούμενη φάση της συζήτησης. Αναφέρομαι πάντοτε στα θέματα της κρυφής ατζέντας για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν αποτελεί συκοφαντία εναντίον του προσώπου του κ. Μητσοτάκη να τον κατηγορήσει κανείς ότι πήγε το 7ήμερο. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έλεγε. Στην ουσία βάλει κατά του οκταώρου. Εφταήμερη λειτουργία επιχειρήσεων με οκτάωρο όμως είναι ανεκτή στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας όπως του κυρίου συνομιλητή μας εδώ πέρα, του κυρίου Λογιάδη, προφανώς ή κάποιον άλλο συναδέλφου σας. Αλλά το οκτάωρο είναι το πρόβλημα. Και θα έχετε προσέξει τη διατύπωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει ότι θα πρέπει να γίνει συμβόλαιο, εργασιακό συμβόλαιο ανά επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό? Προϋποθέτει ότι τα δύο μέρη είναι ίσα. Σε μια τέτοια σύμβαση δεν είναι ίσα τα μέρη. Και το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης και γι' αυτό το λόγο, δια της κεκρόπορτας αυτής, πάει να περάσει την κατάργηση ουσιαστικά των συλλογικών συμβάσεων. Συλλογικών συμβάσεων που κάνω την παρένθεση εδώ πέρα, σε αντίθεση με από ό,τι είπε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ότι εμείς τις στήσαμε στα πόδια τους και τις δώσαμε ουσιαστικό περιεχόμενο. Την επαύριο. Όπου θέλουν τις εφαρμόσεις, κύριε Παλωμένα, επαύριο. Θα κάνουμε μια διακοπή. Δυο λεπτά. Εάν η εργοδοτική οργάνωση, με συγχωρείτε, εάν η εργοδοτική οργάνωση. Μα γιατί τώρα. Γιατί παραποιείτε την πραγματικότητα και το ξέρω. Την πραγματικότητα δεν την παραποίησα εγώ. Και όταν μιλάμε για ξύλινο και παραδεχόμαστε ότι έχουμε ξύλινο λόγο. Εάν η εργοδοτική οργάνωση δεν πάει το μητρό των μελών της να αποδείξει ότι είναι το 51%, το 50-1% μέλη της, τότε δεν υπάρχει καμία σύμβαση. Αυτή είναι μία λεπτομέρεια. Και αυτό το αφήσατε εσείς. Προσέξτε, δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν είστε καλά ενημερωμένος. Όχι, καλά είμαι. Δεν είστε καλά ενημερωμένος. Αλλά δεν θέλω να ανοίξω. Το σέβομαι αυτό. Δεν θέλετε τότε να πείτε την αλήθεια. Ότι δεν είχαμε από το Φεβρουάριο του 2012 δεν είχαμε εργασιακές σχέσεις, δεν είχαμε συλλογικές συμβάσεις και μόλις έληξε το μνημόνιο, η πρώτη πράξη που έκανε αυτή η κυβέρνηση είναι να επαναφέρει την επεκτασιμότητα στο νομό Χανίων τουλάχιστον. Είχαμε ένα πρώτο καλό αποτέλεσμα. Η σύμβαση των ξενοδοχοπαλλήλων επεκτάθηκε και έδωσε 200 και 300 ευρώ στον κάθε άτομο που ήταν ήδη μέσα στη σύμβαση. Αλλά συνεχίζω την κουβέντα επειδή μου βάλετε ορισμένα ερωτήματα. Νομίζω ότι στο θέμα των πρεσπών και επειδή οι πρέσπες έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίαρχο ρόλο, αποδείχτηκε ότι όλη αυτή η προπαγάνδα και η προσπάθεια που έγινε να σκοφαντηθεί η πρωτοβουλία αυτή έπεσε στο κενό. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είχαμε μεγάλες απώλειες από τη συμφωνία, διότι θα είχαμε τότε σε αυτή την περίπτωση πολύ μεγάλη διαφορά στη Βόρεια Ελλάδα. Στο νομό Φλωρίνης, για παράδειγμα, είχαμε και αύξηση για κάποιους ιδιαίτερους εθνικού ιστορικού λόγους. Κάποιοι νομούς ήταν διπλό σκορ, τι μου λέτε τώρα. Έχετε δει του νόμου στη Χαλκιδική, στην Μπέλα, στην Πιερία. Σε σχέση, παρασέξτε, σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδος. 34% είναι η Ελλάδα. Δεν τελειώσω. Παρατηρώ, παρατηρώ ότι ένας από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, για παράδειγμα, είπε, και πιστεύω να το εννοεί και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα αύριο μεθαύριο, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε θέση και να έχει, ότι αυτό που θα κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την σωστή εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτό κι αν είναι μια αναδίπλωση προς μια ορθότερη θέση, βέβαια, γιατί η Νέα Δημοκρατία επένδυσε στον πατριωτικό σε εισαγωγικά λόγο, δυστυχώς και άλλα κόμματα πέσαν στην παγίδα αυτή. Και τώρα, βέβαια, που αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα έπαιξε και εξάντλησε το ρόλο της, επανέρχεται σε μια κήτη συγκεκριμένη. Και ολοκληρώνω με αυτό που με ρωτήσατε. Αν υπήρξαν λάθη και τι λάθη υπήρξαν. Κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει συλλογική δράση που να μην έχει μέσα και το στοιχείο του λάθους. Η ώρα της αποτίμησης, αν γίνει ψύχρεμα και αν γίνει σε σύγκριση με αυτά τα οποία παραλάβαμε και τα οποία κάναμε και τα οποία προτείνομαι, τα όποια λάθη και οι όποιες αδυναμίες δεν ήταν καθοριστικού χαρακτήρα. Άρα ήταν μια γενναία απόφαση που ουσιαστικά δένει και ένα έτοιμο έδαφος στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια απόφαση, δημοκρατικού ήθους αυτή και κατεβαίνουμε με το κεφάλι ψηλά να δώσουμε τη μάχη μας σε αυτές τις εκλογές με πεποίθηση ότι αυτά που κάναμε ήταν και ανιδιοτελή και ειλικρινή και ουσιαστικά βοήθησαν τη δημοκρατία. Όσον αφορά τη μεσαία τάξη που φαίνεται ότι καταψήφισε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Ωραία. Και τη φράση του κυρίου Τσίπρα ότι δεν καταλάβαμε το μέγεθος της δυσαρέσκειας. Ο κόσμος είναι κουρασμένος από τις αλλεπάλληλες πιέσεις από την οικονομική κρίση. Αυτό όντως ενδεχομένως υποτιμήθηκε. Οι αντοχές του κόσμου από το 10 και μετά φτάσαν σε ορισμένα οριακά σημεία. Η δυνατότητα που είχε αυτή η κυβέρνηση να αρχίσει να δίδει
με αφετηρία τα χαμηλότερα στρώματα. Και έτσι επιλέξαμε για λόγους ιδεολογίας και λόγους πρακτικούς, διότι ο πληθυσμός, ο μεγάλος πληθυσμός, τα 2,5-3 εκατομμύρια τα οποία δοκιμάστηκαν από την κρίση, ήταν τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Ο χρονικό σημείο που μπορέσαμε να δώσουμε αυτά τα σημεία, αυτά τα χρήματα, ήταν ακριβώς μετά το Μάρτιο. Δεν κάναμε πολλαιότητες, δεν ξοδέψαμε τα χρήματα τζάμπα, αφήνουμε και ένα μαξιλάρι 32 δισεκατομμυρίων, γιατί το δώσαμε τότε. Τότε οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα, μάλιστα, από την στατιστική υπηρεσία και τότε τα δώσαμε. Καθαρά πράγματα. Άρα ουσιαστικά απαντάτε με αυτόν τον τρόπο ότι καμιά ρουσφετολογική πολιτική. Γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διάλειμμα. Ολοκλήρωσα και δεν θέλω να καταχρώμα του χρόνου. Σαφές είναι το γεγονός ότι ήρθαν πολλές τροπολογίες την τελευταία εβδομάδα, το θυμάται και ο Γιάννης, και σαφές είναι επίσης ότι με εντολή του Πρωθυπουργού σταματήσανε. Μάλιστα. Εάν είχαμε διαφορετικό πολιτικό σύστημα και υπήρχε μια στοιχειώδη συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων και όχι αυτή η εξαλωσύνη που πιάνει καμιά φορά τα κόμματα παραμονές των εκλογών, θα υπήρχε στα βασικά και τα ουσιώδη, mm-hmm, που είναι θέματα λειτουργίας και ομαλής λειτουργίας του κράτους, μια στοιχειώδη συνεννόηση. Δυστυχώς και με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας αυτό δεν έγινε. Κύριε Παπαμενάκη, με την προκήρυξη των εκλογών συνήθως συμβουλή. Κύριε Μπριμή, θα πάω σε διαφημίσεις. Πρέπει να θυροκολληθεί το διάταγμα. Κάντε λάθος. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. 11 ακριβώς, επιστρέψαμε εδώ σε ώρα αιχμής και θα πάμε κατευθείαν στον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, πέρα από την κρυφή ατζέντα που επανέφερε στο τραπέζι της συζήτησης ο κύριος Μπαλομενάκης, θέλω να σταθούμε στο εξής. Πράγματι, έχει σχολιαστεί αυτή η τοποθέτηση ότι θα επανεξετάσουμε και θα δούμε την πορεία της συνθήκης της συμφωνίας των Πρεσπών. Η αλήθεια είναι ότι το Σκοπιανό ήταν διαχρονικά μια καυτή πατάτα. Κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αναφερθεί σε αυτή. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Πόσο πιο εύκολο είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, έχοντας λύσει από την προηγούμενη, έχοντας επιληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ένα θέμα που ήταν διαχρονικός, ιστορικός, βραχνάς. Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε, δείτε. Για τη συνθήκη των Πρεσπών, νομίζω έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, αλλά καλό είναι να τα επαναφέρουμε, γιατί καμιά φορά περνάει ο χρόνος και ίσως τα ξεχνάει και ο κόσμος. Η συνθήκη των Πρεσπών, σύμφωνα με Νέα Δημοκρατία, και δυστυχώς το βλέπουμε και στην πράξη, ήταν μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Και το λέμε ακόμα και τώρα. Αυτό το οποίο λένε τα στελέχη μας και το οποίο έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι καλώς ή κακώς είναι μια συμφωνία την οποία την υπέγραψε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την υπέγραψε το ελληνικό κράτος. Και τουλάχιστον όσοι είμαστε νομικοί, καταλαβαίνουμε τουλάχιστον ότι το να αλλάξει μια διεθνή συνθήκη, αλλάζει είτε με μια νέα συνθήκη ή αν αυτό ήταν ενδεχομένως προϊόν απάτης, απειλής, mm-hmm, κάτι το οποίο τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν ισχύει. Αυτό το οποίο εμείς λέμε ως Νέα Δημοκρατία και λέμε ότι είναι μια κακή συμφωνία, έχουμε αναλύσει τους λόγους, νομίζω δεν χρειάζεται να τους επαναφέρω, είναι ότι επειδή υπάρχουν διάφορα στάδια από εδώ και πέρα, για παράδειγμα, το γειτονικό κράτος έχει κάνει αίτηση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Βεβαίως και θα παρακολουθούμε την συνθήκη τη συγκεκριμένη. Βεβαίως και θα παρακολουθούμε τα επόμενα στάδια. Και όπου δούμε ότι αυτό ενδεχομένως αντιβαίνει στα εθνικά συμφέροντα, τουλάχιστον όπως εμείς τα καταλαβαίνουμε και νομίζω και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εκεί βεβαίως θα βάλουμε και τα διάφορα. Δηλαδή, στη φαρέτρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη, μπορεί να τεθεί και ένα θέμα βέτο όσον αφορά την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, εφόσον τα Σκόπια δεν εφαρμόζουν τη συνθήκη, όχι τόσο τη συνθήκη των Πρεσπών, αλλά τη συνθήκη που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία, ή τα ενδεχομένως τα κεφάλαια τα οποία θα ανοίγουν, και όταν θα υπάρχουν πράξεις όπως πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα, που η καμπάνια τουριστική. Δεν ξέρω, νομίζω το. Ναι, αναδείξτε. Όμως θα σας πω κάτι. Ξέρω ότι αναφέρεστε, ο ΕΟΤ της γειτονικής μας χώρας είχε κάνει μια ανάρτηση που καλούσε τον κόσμο να κάνει διακοπές στην Μακεδονία. Σωστά. Έγινε κατευθείαν διάβημα από την πλευρά της Ελλάδος και αμέσως έγινε βόρεια Μακεδονία. Ναι, αλλά να θυμίσω όμως ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι διαπαντώς θα λύνονταν το θέμα. Mm-hmm. Αν χρειάζεται κάθε φορά να κάνουμε διαβήματα, επειδή η άλλη πλευρά, ακόμα και αυτή την κακή συμφωνία κατά τη δική μας άποψη, mm-hmm, αλλά συμφωνία δεν τηρεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, αντιλαμβάνεστε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δυστυχώς αφήνει πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά περιθώρια και είναι και ένα από τα βασικά, θέλετε, σημεία τα οποία έχουμε κάνει εμείς κριτική ως Νέα Δημοκρατία. Με το χέρι στην καρδιά είναι πιο εύκολος ο δρόμος διαχείρισης των θεμάτων στα Βαλκάνια, έχοντας μια άλλη κυβέρνηση επιλύσει ένα θέμα που θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα,
υποθετικά, να πει ο κύριος Τσίπρας να πετάξει τον μπαλάκι, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία και να το διαχειριστείτε εσείς. Είναι πιο εύκολο με το χέρι στην καρδιά, κύριε Δασκαλάκη, θα σας έλεγα ότι θα προτιμούσα να μην είχε υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη συνθήκη. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συζητάμε για τα οικονομικά και νομίζω και όλος ο κόσμος λέει ότι εντάξει, τα οικονομικά ίσως και να φτιάχνουν, αλλά κάποια θέματα τα οποία κατά τη γνώμη μας εκχωρούνται ή τουλάχιστον δεν υπερασπίζονται από την ελληνική κυβέρνηση όπως θα έπρεπε να υπερασπιστούν, δυστυχώς αυτά δεν επανέρχονται πίσω. Άρα με το χέρι και καρδιά σας έλεγα, μακάρι να μην είχε υπογραφεί η συγκεκριμένη συνθήκη και ας μην ήμασταν κυβέρνηση. Κύριε Μπρίμη, θέλω να σταθούμε λίγο στη συνθήκη των Πρεσπών, γιατί φαίνεται ότι παίζει ένα καταλυτικό παράγοντα και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Συχνά πυκνά η Νέα Δημοκρατία αλλά και το κίνημα αλλαγής την επαναφέρουν στο τραπέζι της συζήτησης. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ευάλωτη αριθμητικά στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές, κυρίως για περιοχές όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η θέση του Κινάλ όσον αφορά τη θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια, με λιμένο, όπως και αν είναι αυτό, αλλά λιμένο πια το Σκοπιανό, ανοίγει το δρόμο για κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την πατρίδα μας, έτσι ώστε να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Κύριε Δασκαλάκη, ακούστε να δείτε. Εμείς θεωρούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια χείριστη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που λύνει ένα θέμα χωρίς να το λύνει στην ουσία. Θέσατε ένα ερώτημα νωρίτερα στον κύριο Μπαλογιαννάκη. Το αφήνει ανοιχτό. Εξαίρεση για τη Φλόρινα. Και γιατί το λέω αυτό. Λύνει ένα θέμα χωρίς να το λύνει. Επειδή μου ζητήσατε ότι θα θέλατε να το επαναφέρω. Οι αλυτρωτισμοί λοιπόν που είναι το κύριο θέμα με τους γειτονές μας εκεί δεν λύνονται με αυτή τη συμφωνία. Οποιαδήποτε στιγμή, όταν τα πράγματα έχουν αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο και για οποιοδήποτε κέρδος μεγάλων ή άλλων δυνάμεων στα Βαλκάνια, θα μπορούν να γύρουμε πάντα ένα θέμα. Δεν θέλει όμως και ένα χρόνο αυτή η συμφωνία για να αφομοιωθεί και από τις κοινωνίες. Όχι, όχι. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Mm-hmm. Οι διαφορές μεταξύ των λαών δεν είναι διαφορές που προκύπτουν σε μία στιγμή. Είναι διαφορές που τις φέρνουμε από το παρελθόν και δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι αυτά τα πράγματα δεν γεφυρώνονται, τουλάχιστον δεν γεφυρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε μια κοινωνία, σε ένα χώρο, σε ένα σύνολο κρατών, στα οποία κράτη αυτά υπάρχουν οι εθνικιστικές ή άλλες τάσεις, mm-hmm. δεν μπορεί εσύ να συμπεριφέρεσαι με ένα διεθνισμό ο οποίος ουσιαστικά δεν χωράει σε αυτό το σύνολο και σε αυτές τις διενέξεις των κρατών. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια ιδεολειπτική έτσι απόφαση των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έλυσαν ένα θέμα, πιστεύουμε, χωρίς να το λύνουν, θεωρώντας ότι σαν διεθνιστές πρέπει να δίνουμε δικαιώματα και στους άλλους λαούς. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο δεν θα βρει ποτέ, σε αυτή την περίπτωση δεν θα βρει ποτέ μία λύση. Γιατί δεν θα βρει τη λύση? Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι εντάσεις μεταξύ των χωρών και δυστυχώς, όπως έχει προκύψει και από το ζήτημα της Ιουγκοσλαβίας παλαιότερα, δηλαδή η ιστορία μας διδάσκει ότι οποιαδήποτε στιγμή αυτές οι αντιπαλότητες που υπάρχουν θελήσουν να χρησιμοποιηθούν από κάποιους, μπορεί να διαλύσουν χώρες, μπορεί να φέρουν ζητήματα τέτοια που να μας βρουν ακάλυπτους και απροστάτευτους στο μέλλον. Επομένως, θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη των Πρεσπών είναι μια χείριστη συμφωνία, ακριβώς γιατί δεν λύνει το θέμα. Εγώ δεν βλέπω με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο θα έχουμε μια κυριαρχία στα Βαλκάνια, όντως με λιμένο αυτό, υποτίθεται λιμένο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, τι θα ανοίξει προς τα βόρεια σύνορά μας? Θα ανοίξει, ας πούμε, περισσότερο η οικονομική δραστηριότητα? Μα όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στα Σκόπια ήταν ελεγχόμενη από τους Έλληνες, τέλος πάντων, επενδυτές. Ήταν η τρίτη χώρα με επενδύσεις στη γειτονική μας χώρα. Επομένως, τι θα λύσει αυτή η συμφωνία? Αφισβητήσατε πάντως νωρίτερα τη δυσαρέσκεια των πολιτών, λέγοντας ότι είναι μεγάλη δυσαρέσκεια στην Μακεδονία όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Μπαλομενάκης. Άλλο πράγμα αφισβήτησα. Είπε ο κύριος Μπαλομενάκης ότι στη Φλόρινα δεν έχασαν, κέρδισαν. Μα ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν εμείς λέμε ότι υπάρχει θέμα και ότι το θέμα μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή, θέμα με μειονότητες, θέμα με. Δηλαδή, ουσιαστικά πάμε. Είναι απόδειξη ότι είναι καλή συμφωνία. Πάμε, να, απόδειξη είναι αυτό. Πάμε να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε μία θράκη
στα βόρεια σύνορά μας στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό το πράγμα πάμε. Ευτυχώς ακόμα είναι, δηλαδή οι πληθυσμοί αυτοί, οι σλαβόφωνοι κτλ. Mm-hmm. Είναι πολύ ελάχιστοι. Είναι λίγοι στον αριθμό και ενδεχομένως να μην γίνεται αντιληπτό. Όσοι όμως γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής, όσοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στην περιοχή, εδώ και πολλά χρόνια το ξέρουμε ότι υπάρχει το ουράνιο τόξο, ότι βάζουν θέματα, ότι αμφισβητούν mm-hmm. κτλ. Επομένως, για ποιο λόγο να αναγνωρίσουμε εθνότητα, για ποιο λόγο να γνωρίσουμε μακεδονική γλώσσα, όταν δεν είχαμε κανένα λόγο, μα απολύτως κανένα λόγο να το πράξουμε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι περάσανε κυβερνήσεις και κυβερνήτες από αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Κανείς δεν τόλμησε να δώσει μια λύση του είδους. Μάλιστα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε, κύριε Βαλόμ, θέλετε να πείτε κάτι πολύ γρήγορα. Όμως, κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ συζητημένο το θέμα αυτό, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε, ότι περάσαν τόσες πολλές δεκαετίες με το θέμα εκκρεμές και μια εκκρεμότητα σε διπλωματικό, σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ποτέ σε όφελος οποιασδήποτε χώρας και πολύ περισσότερο της Ελλάδας. Στη σημερινή συγκυρία των Βαλκανίων, ακούστε, κύριε Μπαλομενάκη, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε, δεν πρέπει να ξεχνάτε το εξής. Οι σοβαρές χώρες με σοβαρή πολιτική κάνουν το εξής πράγμα. Όταν ένα θέμα δεν λύνεται, όταν ένα θέμα, όταν ένα θέμα όμως δεν λύνεται όπως σε βολεύει, το αφήνει άλυτο. Εσείς δείτε, κάντε έτσι, δείτε γύρω μας τι συμβαίνει. Σας λέω και εγώ, το ότι λύθηκε το θέμα ανοίγει άλλες προοπτικές στα Βαλκάνια και κλείνει πόρτες σε άλλες δυνάμεις, οι οποίες είναι δυνάμεις αναθεωρητικές. Και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι η Ελλάδα απέκτησε μια φυσιολογική διπλωματική. Εννοώ τους Τούρκους. Εννοείται τους Τούρκους. Εννοώ τους Τούρκους. Και δηλαδή, το ξέρετε πολύ καλά. Εμείς με τους Τούρκους, ποια είναι η διαφορά μας στο να έχουμε πρόσβαση στην. Να αρχίσουμε να λέμε τις διαφορές με τους Τούρκους. Όχι, όχι. Ποια είναι η διαφορά μας στο να έχουμε πρόσβαση στα Σκόπια, αυτό λέω. Συνέβη να πάω, αγαπητέ μου, πρόσφατα στα Σκόπια εκ μέρους Ελληνικής Βουλής και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι δυνάμεις που δρούσαν και δρούν και δρούσαν περισσότερο στο παρελθόν ήταν κυρίως δυνάμεις από την Τουρκία. Και οικονομικές και πολιτικές και διπλωματικές. Αυτή η κίνηση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση θα αποδώσει στο μέλλον και σε επίπεδο συνεργασιών. Μα γιατί θα πάψουν αυτές οι δυνάμεις να δρούν πάλι? Γιατί φοβάστε την ιστορία. Εμείς... Γι' αυτό σας το λέω. Επειδή φοβάστε την ιστορία. Εμείς φοβάμαστε την ιστορία. Όταν λύνονται προβλήματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα δεν λύνονται τα προβλήματα. Όταν λύνονται ένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν τα αγκάθια που μας κληρονομήσατε. Όταν μου λέτε. Μας κληρονομήσατε αγκάθια. Όταν μου λέτε. Έχετε ουσιαστικά και εσείς και η Νέα Δημοκρατία αποδεχτεί το όνομα τη Μακεδονία και τη γλώσσα από το 1977. Τα ξέρετε αυτά. Αυτό δεν είναι αλήθεια, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1977. Αναγνώρισε το καλεντάρι. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι αλήθεια. Είναι γραμμένο στο καλεντάρι. Βγήκε και σας διέψευσε ο κύριος Μπαμπινιώτης για αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στη διακήρυξη των Αθηνών, μάλιστα. Εγώ θέλω να μας πείτε, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη, κύριε Κεφαλαίου. Έχουν πολύ σημασία τη συμφωνία. Μπορείτε να μας πείτε. Σημασία έχει, παιδιά, ότι κλείνει ένα γκάθι. Δηλαδή η Τουρκία θα πάψει να είναι στο ΝΑΤΟ για να έχει παρέμβαση στα Σκόπια? Τι λύσατε με αυτή τη συμφωνία? Ποιο το λέει ότι θα έχει πάψει? Αυτά είναι ευσεβή που θεωρείτε. Τι λύσατε? Τι λύσατε, δηλαδή οι Τούρκοι λοιπόν, δεν είναι εκεί. Λίγο μακρύτερα το θέμα και θα καταλάβετε. Μα τι να το δω μακρύτερα? Εγώ δεν θέλω να πάω εάν κύριε, το δω μακρύτερα θα πρέπει να... Κύριε, για να πάμε και στον κύριο Μανουσογιάννη, τον κύριο Λογιάδη. Κύριε Μανουσογιάννη, έχω ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή... Ελπίζω να κάνουμε λάθος. Κύριε Μπρίμ, σας παρακαλώ. Έχω ακούσει με μεγάλη προσοχή την πρόταση τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τη συνθήκη των Πρεσπών. Καταρχήν να πω ότι θυμήθηκα τώρα που άκουγα τον κύριο Μπαλομενάκη την ομιλία του κυρίου Κύρκου εκείνη την περιβόητη στη Θεσσαλονίκη. Όλοι πλην Λακεδαιμονίων είμαστε εδώ με τον εθνικισμό και τα λοιπά. Και είναι ένα δείγμα του πώς όλα αυτά τα κόμματα γυρίζουν από τον εθνικισμό πολύ εύκολα στον, πώς το λένε, στον κοσμοπολιτισμό, εξυπηρετώντας τους ίδιους στόχους και την ίδια πολιτική. Είναι σαφές ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε για ένα και μόνο λόγο. Για να μπορέσουν να εντάξουν τη χώρα αυτή, την Βόρεια Μακεδονία πλέον, στο ΝΑΤΟ. Και να μπορέσει να εκτοπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, τη Ρωσία από αυτήν εδώ την περιοχή. Αυτό είναι, πλέον και τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Το ερώτημα είναι, οι αλυτρωτισμοί προφανώς και παρέμειναν, γιατί πρώτα απ' όλα χρειάζονται σε αυτούς, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Λίγη ιστορία να έχουμε διαβάσει, ξέρουμε ότι
όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν να διαιρούν και να βασιλεύουν πάνω στους λαούς διατηρούν επίτηδες αυτές τις διαφορές για να εξάπτουν κατά καιρούς αυτούς τους εθνικισμούς. Έτσι διαλύσαν τη Γιουγκοσλαβία και ματοκυλήσανε το γιουγκοσλάβικο λαό. Τις ίδιες αυτές διενέξεις έχουν τώρα στο Κόσοβο κτλ. Είναι η μόνιμη εποδός και η μόνιμη τακτική τους αυτή. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν όλοι ήθελαν να το λύσουν, γιατί όλοι πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ, της Γερμανίας, της Αμερικής κτλ. Όμως κάποιος έπρεπε να αναλάβει και την ευθύνη. Πάλι εδώ ανέλαβε την βρώμικη δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τα εύσημα ότι είναι ο Μεντεσές. Αλλά όμως πρέπει να έχει καθαρό... Εντάξει, θα κάνει λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν τους τύχησε όμως αυτό και πολιτικά. Τους τύχησε. Έτσι. Όμως... Δεν ήταν δηλαδή πιο εύκολο για τους ΣΥΡΙΖΑ να μετατοπίσει αυτό το μπαλάκι στην επόμενη κυβέρνηση ή στο σύνολο των πολιτικών αρχηγών. Σύμφωνοι, αλλά αυτοί οι κύκλοι όμως μετράνε και όπως και τα άλλα, τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που είπα πριν, είτε με τις ομαδικές απολύσεις είτε οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως στοιχίζαν εκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σε αυτούς τους κύκλους δίνουν εξετάσεις. Mm-hmm. Αυτονόητη στήριξη θέλουν να εξασφαλίσουν και όλα αυτά βρίσκουν έναν τρόπο με τη βοήθεια όλων αυτών να τα σκεπάζουν στο λαό και να προσπαθούν να ξεφύγουν. Έχουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια που οδηγείται τώρα προς τη Νέα Δημοκρατία κακώς. Το πληρώνουν αυτό, αυτό είναι γεγονός, αλλά έτσι λειτουργεί ο δικομματισμός. Η αστική τάξη και όλες αυτές οι δυνάμεις θέλει τα κόμματά της να τις κάνουν τη δουλειά, θα φθείρονται, το ξέρουν στο λαό, έχουν τον επόμενο να αναλάβει και ξανά μάνα τα ίδια. Αυτό το έχουμε ζήσει δεκαετίες τώρα. Κύριε Λογιάδη, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς. Σε εθνικά θέματα πιστεύω πραγματικά και σαν Μέρα 25 και σαν άτομο δεν πρέπει να έχουμε διχασμούς. Αυτό είναι ένα υπέρτατο θέμα. Αφορά και όλη την Ευρώπη, πιστεύω. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένη. Δεν πάει άλλο πως είναι έτσι. Έχουμε τεράστιες συσπυρώσεις χωρών όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι το Μπαγκλαντές, 170 εκατομμύρια. Η Ευρώπη με 450 μόνη της και κομματάκι δεν πάει άλλο. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου δεν έγινε για να ενώσει μόνο την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Έγινε για να γίνει ένας άξονας να βγει οδικά μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος στο λαό να ενημερωθεί καλύτερα, διότι πραγματικά δεν ακούσαμε καμία επί της ουσίας ο λαός, επειδή πήγα εκεί πέρα, πήγα Θεσσαλονίκη, διαδήλωσα και εγώ για αυτό το πράγμα, είμαστε εκεί πέρα, μίλησα με Θεσσαλονίκη, πήγα στις Πρέσπες, μίλησα με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Ο λαός δεν ενημερώθηκε πλήρως για το τεκτενόμενο, για το τι γίνεται. Οι άνθρωποι εκεί πέρα θέλουν ειρήνη, mm-hmm. θέλουν μια ομαλή κατάσταση. Υπάρχει ένα εμπόριο μεταξύ τους. Θεωρώ ότι μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει αυτά όλα τα πράγματα να προχωρήσουν και να λυθούν. Δηλαδή και το DiEM αυτό λέει σαν πανευρωπαϊκό κίνημα. Θέλω λίγο να σταθούμε, μιας και ανοίξαμε το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Μπαλομενάκη, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση με τους γείτονες, με σημείο αναφοράς στις εξορίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη έχουμε μία πρόταση από τον κύριο Τσίπρα για μία κοινή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση στην οποία συμφωνεί και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να υπάρξει μία ευρωπαϊκή απάντηση σε όλη αυτή την πρόκληση. Υπάρχουν όμως και οι φωνές, κύριε Μπαλομενάκη, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί, λέει, να εκμεταλλευτεί εκλογικά, προεκλογικά, αυτήν την ένταση που δεν είναι στο μέγεθος που την παρουσιάζει και αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι έκανε μια περιοδία στα Δωδεκάνησα, την διέκοψε για να συνεδριάσει εκτάκτως το ΚΙΣΕΑ. Θέλω το σχόλιο σας. Μάλιστα. Πάτε στον τομέα των εξωτερικών θεμάτων. Επειδή ουσιαστικά δεν έκλεισε ακόμα ο κύκλος αυτό της Μακεδονικής Συμφωνίας, θέλω να πω το εξής, ότι θλίβομαι πραγματικά που ένα ιστορικό κόμμα όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα ξέχασε ουσιαστικά την ιστορία του και συντάχθηκε με τις δυνάμεις της πατριδοκαπηλείας και τις δυνάμεις οι οποίες είχαν συστηματολογία και μόνο συστηματολογία. Κλείνω την παρένθεση. Το πλήν λαγεδαιμονίου να απαντάτε τώρα. Στο θέμα της Τουρκίας. Το πλήν λαγεδαιμονίου να απαντάτε τώρα. Απαντώ σε συγκεκριμένα θέματα. Δυστυχώς, μαζί με την ακροδεξιά κυβερνούσατε. Θα ακολουθήσει δυστυχώς. Δυστυχώς, έλεος, κύριε Μπαλομενάκη. Δυστυχώς θα ακολουθεί το κόμμα αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η θέση... εργαλείο των Αμερικάνων δεν έγινε και δεν θα γίνει ποτέ. Ωραία, ξεχάσατε λοιπόν αυτά που λέγατε για τη συνεργασία των λαών, τα ξεχάσατε. Βεβαίως και τα λέμε ακόμα, και αυτό είπα και τώρα. Ωραία, πάμε στο θέμα της Τουρκίας τώρα.
Η Τουρκία λοιπόν, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μια δύναμη αναθεωρητική στην περιοχή μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις επιδιώξεις τις προσπαθεί να τις κάνει πράξη βήμα το βήμα με μια μεθοδευμένη πολιτική η οποία είναι διαχρονική και η οποία σιγά σιγά αποσκοπεί στο να πιάσει λαγό με τον Αραμπά, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή με τη μέθοδο των σταδιακών προσεγγίσεων σε ένα θέμα δημιουργεί ζητήματα από εκεί που ως τότε δεν υπήρχαν. Προφανώς είναι σωστό να ζητάμε μια κοινή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς είναι σωστό να μην στηριζόμαστε σε αυτές τις απαντήσεις μόνο. Και επίσης προφανές είναι ότι θα πρέπει όλες οι εθνικές δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις και η κοινωνία μας η ίδια να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε τους πρόκληση ενωμένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δυστυχώς, και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας, χθες και προχθές, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Γεωργιάδη, είδαμε ένα κάτι το οποίο είναι κατάπτωση κατά τη γνώμη μου και απαράδεκτο. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό επειδή συγκάλεσε το Κισαία. Ο μεν κύριο Μητσοτάκης τον κατηγόρησε επειδή τον συγκάλεσε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, λες και έχουμε αργία στα εθνικά θέματα. Ο κύριο Γεωργιάδης από το πρωί βγήκε και έδωσε το σύνθημα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό το δίνει το σύνθημα στη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς για πολλούς σοβαρούς εκεί μέσα, και είπε ότι μα τι είναι αυτά τα πράγματα, κάντε θέατρο. Να το δούμε αν κάνουν θέατρο. Είναι δυνατόν δηλαδή να γίνεται μια τόσο σοβαρή κίνηση, προκλητική κίνηση. Οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις και η ελληνική κυβέρνηση να κάθεται να περιμένει τις εκλογές. Ποια λογική το λέει αυτό το πράγμα. Και ποιος πρωθυπουργός, ανεξάρτητα ποιος ήταν πρωθυπουργός, θα είχε το ηθικό ανάστημα και θα είχε, ας πούμε, να βάλει την ουρά κάτω από τα χέρια του. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ τιμώ τη στάση και την απόφαση του Βαγγέλη του Αποστολάκη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν δεδομένο πως θα είναι στην επόμενη Βουλή λόγω του ψηφοδελτίου επικρατείας, και είπε: θα καθίσω έξω από την προεκλογική διαμάχη να δω τι θα γίνει αυτές τις μέρες, τις κρίσιμες μέρες των 20 ημερών που έρχονται μέχρι τις εκλογές. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι αυτή. Υπήρχε θέμα, σωστά συγκλήθηκε το Κισαία. Το λάθος είναι ότι δώσαμε διαστάσεις που δεν έπρεπε και το λάθος ότι έπεσε θύμα δυστυχώς μικροπολιτικής αντιμετώπισης. Πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ σε ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, 2810-398.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας και δασκαλάκης papakikritetv.gr. Κύριε Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσάς. Και πάντοτε όταν συζητάμε για την εξωτερική μας πολιτική και για τα εύθραστα ελληνοτουρκικά, αυτό που επιζητούν οι Έλληνες είναι μια ενιαία γραμμή. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας δεν αμφισβητεί ότι τις πολιτικές του δυνάμεις τις θέλει ενωμένες όταν διακυβεύεται έστω και μια πέτρα από αυτήν τη χώρα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε τις τελευταίες κινήσεις. Θέλω όμως να μου σχολιάσετε και την προκλητικότητα της Τουρκίας, μία ανάσα από τις ελληνικές εκλογές, και πόσο πιθανό βλέπετε το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, αλλά και το πώς πρέπει να το διαχειριστεί η ελληνική πολιτική σκηνή. Γιατί εκεί δεν είναι θέμα που θα διαχειριστεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το διαχειριστεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Κοιτάξτε, το ότι η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη και δυστυχώς φαίνεται ότι κλιμακώνει τις ενέργειές της και τις διεκδικήσεις της προσπαθώντας να δημιουργήσει συντελεσμένα, νομίζω δεν χρειάζεται να το αναφέρω και να επεκτείνω σε αυτό το πάρα πολλά. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πω για άλλη μια φορά είναι ότι πράγματι στα εθνικά θέματα και δει όταν έχουμε προκλητικές συμπεριφορές πρέπει να υπάρχει μια ενότητα, πρέπει να υπάρχει μια σύμνοια και πρέπει να πούμε και καθαρές θέσεις. Γιατί σήμερα, χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη να υπάρξει κυρώσεις στην Τουρκία, μια ενιαία γραμμή της Ευρώπης, και σήμερα συμφώνησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, συμφώνησε σε κάτι το οποίο το έχουμε πει και εμείς και επανειλημμένα μάλιστα, και το έχει υπονοήσει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πράγματι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Και νομίζω ότι σε αυτή την συγκυρία είναι νομίζω ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός ότι τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία ανήκει στη μεγάλη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που αυτή τη στιγμή κατέχει τις κυριότερες θέσεις ευθύνης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε και συνομιλούμε είτε με τον κύριο Γιούγκερ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε με τον κύριο Τούσκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις και οι προσωπικές σχέσεις, και αν θέλετε και μία. Το γεγονός ότι ανήκουν όλοι αυτοί σε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ευρωομάδα, βοηθάει στο οι θέσεις τελικά της Ελλάδας να ακούγονται πολύ πιο ισχυρές. Άρα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην προεκλογική περίοδο, γιατί αυτό είναι ένα θέμα της επικαιρότητας που δεν μπορεί κανείς δημοσιογράφος να το θέτει στην ατζέντα μιας πολιτικής
συζήτησης, όταν η επικαιρότητα φέρνει στο προσκήνιο ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως τα ελληνοτουρκικά. Ποια είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στο ενδεχόμενο ενός επεισοδίου που θα έπρεπε να το διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση? Δείτε, όταν μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, μιλάμε για διάφορα στάδια. Καταρχάς, είναι το θέμα της πρόληψης. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, ήδη από το 2012, είχαμε ξεκινήσει και χτίζαμε κάποιες περιφερειακές συμμαχίες, οι οποίες φάνηκαν στην πορεία και ευτυχώς το συνέχισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές για τη χώρα μας. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και αντιστοίχως Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία, επαναλαμβάνω, συνεχίζει και τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους συμμαχίες, τουλάχιστον στην περιοχή, είναι αποτρεπτικές. Και μια τριμερή θα γίνει και στην Κρήτη. Σωστά. Οι οποίες αυτές όμως συμμαχίες περιφερειακές είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικές όσον αφορά ενδεχομένως την προκλητικότητα της Τουρκίας σε κάποια άλλα επίπεδα. Ρωτάω όμως σε αυτές τις μέρες που αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει, αν θέλετε, τη δυνατότητα να διαχειριστεί μία κρίση από την πλευρά της διαχείρισης εξουσίας. Είστε όμως μία δύναμη που οι δημοσκοπήσεις σας παρουσιάζουν την ανερχόμενη δύναμη. Θεωρώ αυτονόητο, κύριε Δασκαλάκη, ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία λάβει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί εμείς πάντα με αυτό το γνώμονα πορευόμαστε, η οποία είναι βεβαίως προς την ενίσχυση των εθνικών συμφερόντων, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρρωγός. Αν λοιπόν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, θέλει να λάβει μια πρωτοβουλία και χρειάζεται τη συμβολή της Νέας Δημοκρατίας στο να δημιουργηθεί ένα εθνικό μέτωπο, ενδεχομένως και να μπορέσουμε να πάμε σε επίπεδο Βρυξελών και όχι μόνο να θέσουμε ξεκάθαρα τις θέσεις της Ελλάδος, σε αυτό σίγουρα θα έχει αρρωγό και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι υπάρχει εκμετάλλευση προεκλογική όλων αυτών των εξελίξεων και ενδεχομένως μια διόγκωση, γιατί το ακούσαμε αυτό σήμερα? Θα έλεγα, κοιτάξτε να δείτε, για να υπάρξει μια εθνική θέση και να υπάρξει και μια ομοψυχία και ενότητα, θα πρέπει να δούμε ψύχρεμα τα γεγονότα. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια δραματοποίηση της κατάστασης τις τελευταίες ημέρες. Παρακολουθούμε και εμείς τα γεγονότα. Δεν είναι καινούριο το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο γεώτρησης από τα τουρκικά σκάφη. Δεν είναι σήμερα κάτι. Όμως είναι πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι. Το ενδεχόμενο σήμερα είναι πραγματικότητα. Κύριε Παλωμενάκη, είναι κάποια, αν θέλετε, ακόμα και αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν πράγματι συνέβη ή αν είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να το δούμε. Ξέραμε πολύ καλά ότι τόσο τα δύο τουρκικά πλοία γεωτρήσεων θα κόβανε βόλτες στην περιοχή, θα ξεκινούσαν ενδεχομένως μια αποκλειστική συμπεριφορά, αλλά εμείς θεωρούμε ότι δυστυχώς υπήρξε μια δραματοποίηση προεκλογικά. Δεν θέλω να μπω σε μια λογική, αν θέλετε, μικροπολιτική σκοπιμότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ένα λάθο χειρισμό ή λάθο εκτίμηση μια κατάσταση. Θέλει ψυχραιμία. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Θα έπρεπε να συγκληθεί το ΚΕΣΥ ή δεν θα έπρεπε? Τι λέτε τώρα? Πάει, κύριε Παλωμενάκη, με συγχωρείτε. Ο κ. Γεωργιάδη λέει ότι δεν θα έπρεπε. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω, κύριε Παλωμενάκη, ότι δεν πρέπει να δραματοποιούμε μια κατάσταση. Τα γεγονότα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Είναι το ανώτατο όργανο το οποίο αποφασίζει τέτοια θέματα. Η εικόνα ενός πρωθυπουργού που ξαφνικά διακόπτει τις περιοδίες του μέσα στο τρίμερο. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό λέω ότι είναι μια δραματοποίηση και είδατε πόσο προσεκτικός ήμουνα λέγοντας ότι ενδεχομένως κάνετε μια λάθος εκτίμηση. Όχι, κάνετε μια λάθος εκτίμηση. Δεν λέω λοιπόν το κάνετε για μικροπολιτική σκοπιμότητα, αλλά κάνετε μια λάθος εκτίμηση. Μια δραματοποίηση, και όταν είστε υπεύθυνη κυβέρνηση, δεν πρέπει να βγάζετε αυτή την έλλειψη ψυχραιμίας προς τον ελληνικό λαό. Είπα προηγουμένως ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας αν κάνετε κάτι. Ο Πρωθυπουργός ήταν ψυχραιμότατες μετά το ΚΕΣΥ. Ενημερώθηκε το ΚΕΣΥ. Ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός. Αν δει κανείς τα γεγονότα, δυστυχώς βγάλετε μια λάθος εικόνα κατά τη γνώμη μας. Σας είπα. Βεβαίως και πρέπει να συγκληθεί το ΚΕΣΥΑ, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς έγινε. Πράστε λάθος μηνύματα. Κύριε Μπρίμη, εσείς συμφωνείτε σε αυτό ότι γίνεται εκμετάλλευση προεκλογικής σκοπιμότητας πάνω στο εύθραστο σημείο των ελληνοτουρκικών ζήτημα? Κύριε Δασκαλάκη, δεν θα αναφερθώ σε αυτό, γιατί η ενημέρωση και οι πληροφορίες δεν είναι τέτοιες που να μπορώ να πω αν έπρεπε να συγκληθεί το ΚΕΣΥΑ ή δεν έπρεπε. Βεβαίως. Εκείνο όμως που θέλω να παρατηρήσω και έχω να πω είναι το εξής. Ότι όταν η ελληνική κυβέρνηση έρχεται σε μια συμφωνία με τα Σκόπια για τις Πρέσπες, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Γκοτζιάς, αδηλώνει να μην είμαστε μοναχοφαγάδες, κάπως έτσι το είπε, όταν το Καστελόριζο ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο κατά κάποιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο κύριος Κατρούγκαλος, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, όταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα, οι χώρες με σοβαρή εξωτερική πολιτική όπως είναι η Τουρκία και κυρίως όταν είναι και αναθεωρητικές ακριβώς όπως είναι η Τουρκία,
θα πράξουν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν δείχνεις μια υποχωρητικότητα, μια ενδοτικότητα, σε μια δύναμη όπως είναι η Τουρκία, άκρως αναθεωρητική, θα πράξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα βρει την ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή για να σου δημιουργήσει το θέμα. Επομένως, η όλη πολιτική πορεία, η όλη πολιτική επιλογή σε αυτή την πορεία, νομίζω ότι ήταν ελαθεμένη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Τσίπρα, και τώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να συλλέγουμε τους καρπούς που έχουμε. Θεωρείτε, είστε ένας άνθρωπος που τοποθετείτε δημόσια, διεκδικώντας και την ψήφο των πολιτών. Θεωρείτε ότι είναι εύθραστη αυτή η ισορροπία που έχει δημιουργηθεί? Κοιτάξτε να δείτε. Η Τουρκία είναι πιεσμένη από παντού. Δηλαδή, η διεθνή συγκυρία δεν της είναι καθόλου φιλική. Ο Ερντογκάν, απ' την άλλη, είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης, ο οποίος μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Επομένως, ναι, θα μπορούσε και να συμβεί οτιδήποτε. Δηλαδή, ένα ατύχημα, μια άτυχη στιγμή, ένα θερμό επεισόδιο θα μπορούσε να είναι πρώτων πυλών. Δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Όπως και δεν αμφισβητώ και την ενότητα που πρέπει να έχουμε σαν χώρα σε περίπτωση που προκύψει κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα για μας. Ούτως ή άλλως το έχουμε πράξει και στο παρελθόν. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής ξέρει πώς να συμπεριφέρεται σε τέτοια ζητήματα. Όμως, ότι μένουν κάποιες μικρές υπόνοιες για το πώς και τα λοιπά κινήθηκε και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό. Κύριε Μανουσογιάννη, ενιαία γραμμή? Δεν ξέρω αν είναι ενιαία. Σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι ενιαία, γιατί αντιμετωπίζεται σε μια άλλη βάση. Ήθελα να πω το εξής πρώτα απ' όλα, ότι εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα από πολύ παλιότερα έχουμε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες μας για τις εξελίξεις στην περιοχή, για την ένταση της τουρκικής προκλητικότητας, και μάλιστα όταν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ή άλλες πολιτικές δυνάμεις έστω, η κυβέρνηση πάντως ναι, καθησύχαζαν το λαό για θετική ατζέντα ή εναπόθεταν το ζήτημα αυτό στον αμερικανονατοϊκό παράγοντα. Μάλιστα να θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες, όταν ξεκινούσαν οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, υπόθηκε το περιβόητο περί τζούφιων γεωτρήσεων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που δεν επιβεβαιώθηκε βέβαια. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ σοβαρά για να υποτιμούνται. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ακολουθούν επικίνδυνη πολιτική από την εξή σκοπιά, ότι εντάσσουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό στο γενικότερο πλαίσιο των ανταγωνισμών στην περιοχή, παίρνοντας και θέση βεβαίως υπέρ του αμερικανονατοϊκού παράγοντα. Εδώ όμως έχουμε ένα τετελεσμένο. Μια Τουρκία που έχει πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ και έχει ξεκινήσει ήδη έρευνες. Ακριβώς αυτό θα πω τώρα. Εκεί έρχομαι, κύριε Δασκαλάκη. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι το να εναποθέτεις σε αυτούς τους παράγοντες την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων είναι πολύ επικίνδυνο. Ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό. Εγώ να θυμίσω το εξής τώρα. Προχθές είχαμε μία δήλωση στο State Department που μιλάει για ΑΟΣ που αξιώνει η Κύπρος. Το σημειώνω αυτό, καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει. Το αξιώνει και όχι είναι η Κυπριακή ΑΟΣ. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι ο πρώτης το στόχος αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πώς θα συγκρατήσουν την Τουρκία στο Αμερικανονατοϊκό μπλοκ και θα την απομακρύνουν από τη Ρωσία. Αν κάνει κανένας κάποιους συνειρμούς, μπορεί να καταλάβει ότι το παζάρι χοντρένει στην περιοχή. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ποια είναι? Πρώτα απ' όλα ο λαός μας πρέπει να είναι ενημερωμένος, να ξέρει τι συμβαίνει και να ξέρει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι είναι αυτοί που τους κάβουν το λάκκο, για να μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Γιατί αν σου έρθουν από αυτούς που θεωρείς φίλους να σου κάψουν το λάκκο, την έχεις πατήσει, πώς το λένε, και έχεις παραδοθεί ανεφόρων. Και νομίζουμε ότι αυτές οι θεωρίες, ότι εδώ και τούτοι εδώ είναι οι φίλοι μας, ξαναλέω, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ιστορικά. Άρα αφισβητείτε και τη στάση της που θα μπορούσε να κρατήσει η Ευρώπη? Μα και η Ευρώπη μέχρι τώρα λεκτικές ανακοινώσεις βγάζει, αλλά μέτρα δεν παίρνει. Και αμφιβάλλω αν θα πάρει μέτρα, γιατί είπαμε ότι πρώτος το στόχος τους
είναι άλλος. Άρα το ΚΚΕ λέει ενημέρωση του λαού και όταν βρεθεί ένα τετελεσμένο γεγονός. Λοιπόν, αυτό που εμείς ζητήσαμε και με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου είναι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην περιοχή και για τους λόγους που επέβαλαν τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ, την έκτακτη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Λοιπόν, αφού ενημερωθούμε, θα μπορούμε και σε πιο επιμέρους ζητήματα να τοποθετηθούμε. Προς το παρόν, αυτό είναι το γενικό περίγραμμα της σκέψης μας. Κύριε Λογιάδη. Πρώτα απ' όλα, εμείς σαν μέρα θεωρούμε ότι οι υδρογονάνθρακες δεν πρέπει να βγουν στην επιφάνεια. Δεν πρέπει να τους βγάλουμε. Πρέπει να τους αφήσουμε εκεί πέρα. Διότι όπου και αν βρεθήκαν οι υδρογονάνθρακες, πετρέλαια ή LNG, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή. Εντάξει, αυτό όμως είναι και ένα θέμα που. Αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση, πέρα από το, αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση, είναι και ένας πλούτος που ανοίγει σε μια χώρα. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί μια χώρα τον πλούτο της. Μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα αυτό το πράγμα να το τεχνολογικά να το βγάλουμε. Έχουμε. Άρα η πρόταση του Μέρα 25 είναι σταματάμε έρευνες, να μην συμμετέχουμε καθόλου στην διαδικασία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Ναι, ότι αυτό το πράγμα, όχι το κάνουμε με την έννοια ότι δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε όλο το περιβάλλον με το να καίμε υδρογονάνθρακες. Εδώ στην Ελλάδα και γενικά στην περιοχή έχουμε πάρα πολύ μιλάμε ήλιο. Μιλάμε για φυσικό αέριο, μιλάμε πέρα από το πετρέλαιο, μιλάμε και για φυσικό, Για φυσικό αέριο, το LNG, μιλάμε για φυσικό αέριο ακριβώς. Το φυσικό λοιπόν αέριο ουσιαστικά το ΚΕΣ καίγοντας οξυγόνο. Το χρησιμοποιείς καίγοντας οξυγόνο. Αυτό το πράγμα επιβαρύνει όλη την ατμόσφαιρα. Για λοιπόν, το λίγο άκουψα. Άρα η πρότασή σας είναι ότι θα έπρεπε η Ελλάδα και η Κύπρος και κάθε χώρα, αναφερόμαστε στην Κύπρο, να μην ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και να μην ασχοληθεί. Όχι, πρέπει οι υδρογονάνθρακες να μείνουν εκεί πέρα που είναι. Έχουμε άλλες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό για μας. Και επίσης θεωρούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Στο τέλος βέβαια της ημέρας, πάντοτε και το θεωρούμε πολύ σωστό, ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπερπισβιζόταν από όλα τα κόμματα. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κύριε, θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης. Επειδή αναφερόμαστε στην Κρήτη και απευθύνεστε και σε Κρήτες ψηφοφόρους. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Μπαλομενάκη, τις τελευταίες ημέρες και πριν τις ευρωεκλογές, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τις ευρωεκλογές, είδαμε να ξεκλειδώνουν και να προχωρούν μία σειρά από έργα που τα χρησιμοποίησε στην προεκλογική του και τα χρησιμοποίησε στην προεκλογική του ατζέντα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήρθαμε εμείς για να ανοίξουμε το δρόμο σε κάποια σημαντικά έργα. Και αναφέρομαι στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που οι πρώτες εργασίες ξεκινούν τις επόμενες ημέρες σιγά-σιγά. Αλλά και στον οδικό άξονα από τα Χανιά στην Σιτία. Είδαμε να εγγενιάζεται η γέφυρα του Χαμεζίου, είδαμε να εγγενιάζεται το νέο κομμάτι από το Ηράκλειο στην Χερσόνησο και είδαμε να εγγενιάζεται και ο κάθετος οδικός άξονας το κομμάτι από Μαρμά Καστέλη. Είναι αυτό ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα ότι τόσα χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ήρθαμε εμείς για να ξεκλειδώσουμε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια απόδειξη ότι κάναμε νοικοκυρεμένη διαχείριση, υπεύθυνη και σοβαρή, βάλαμε μπροστά τα προβλήματα και δεν κάτσαμε να περιμένουμε τους εργολάβους και δεν κάτσαμε να περιμένουμε τα μεγάλα συμφέροντα. Ειδικά στο θέμα των δρόμων, και όχι μόνο στην Κρήτη, και πανελλαδικά, και των υποδομών που ολοκληρώθηκαν ενώ χρόνια πριν λίμναζαν, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή απόδειξη τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα όταν απαλλαγεί από τις μίζες, από τα συμφέροντα και απαλλαγή και από τις συνεννοήσεις και τις συνενώσεις της πολιτικής με το εργολαβικό κεφάλαιο. Σε αυτό που είπατε και πολύ σωστά, είχαν οριμάσει τα πράγματα. Δηλαδή, μέσα από δουλειά η οποία δεν φαίνεται. Βεβαίως, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ σας έχουν κατηγορήσει ότι, τα έργα είχαν προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με εξαίρεση το αεροδρόμιο Καστελίου. Πολύ θυμόμαστε πόσοι το παρουσίασαν. Εδώ έχουμε μια θετική εξέλιξη και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Όμως όλα τα άλλα έργα ήταν σχεδόν ολοκληρωμένα. Το 2001 έγινε η πρώτη φορά συζήτηση για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και το 2010 έγινε μια σημαντική φάση, η οποία σταμάτησε, τελματώθηκε. Και μέσα σε δύο χρόνια η παρούσα κυβέρνηση το προχώρησε και το ολοκλήρωσε. Αυτό είναι δείγμα, σας λέω και πάλι, μιας πολιτικής αντίληψης πια. Όχι πρακτικής μόνο, μιας αντίληψης ότι τα μεγάλα έργα είναι για να λύνονται με στιβαρό τρόπο. Καταλάβατε. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπα το εξής, ότι δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας και κάθετη δρόμη και το φράγμα όπως λέμε, και στην περιοχή τη δική μας γίνανε σημαντικά έργα υποδομών. Το σημαντικότερο είναι ότι η Κρήτη αντιμετώπισε, αγαπητέ μου, μια σημαντική και πρωτοφανή κακοκαιρία που για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά
τουλάχιστον όσο ζούμε εμείς και όσο ξέρουμε, αντιμετωπίστηκε γρήγορα και αποτελεσματικά. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο νομός Χανίων. Είχαμε τρομακτική καταστροφή, οι γέφυρες φύγανε, οι δρόμοι καταστραφήκανε. Τα πιο πολλά σημεία, τουλάχιστον αυτά που είναι κέρια σημασία, έχουν αποκατασταθεί σε χρόνο μηδέν. Κυριολεκτικά, εάν λάβει υπόψη πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση και αν λάβει υπόψη και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Και θα το πρότεινα αυτό και θα το θέλω να το πω σαν είδος μοντέλου διακυβέρνησης, πέρα από τη φιλολογία και πέρα από την αναζήτηση ισορροπιών ανάμεσα στα διάφορα μεγάλα συμφέροντα. Πιάσαμε τον τάβρο από τα χέρατα κυριολεκτικά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς θέλω την άποψη ενός ανθρώπου που γνωρίζει την Κρήτη πάρα πολύ καλά, ενός έμπειρου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Για το Καστέλι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μαζί. Αυτή τη στιγμή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ στη φαρέτρα του το χρησιμοποιεί και επικοινωνιακά ότι να κύριε η Κρήτη, μια περιοχή που διαχρονικά κύριε Μπρίμη έδινε στο ΠΑΣΟΚ εντυπωσιακά ποσοστά, που η Νέα Δημοκρατία είχε ηγέτες που κατάγονταν από την Κρήτη και διαχειρίστηκαν. Και που ήταν παραμελημένοι διαχρονικά. Και προχώρησαν αυτά τα έργα. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό, γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ότι, OK, έτρεξαν να ολοκληρώσουν έργα που ήδη είχαν γίνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να κόβουν κορδέλες. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, κύριε Δασκαλάκη. Πολλά από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι έργα τα οποία έχουν τη σφραγίδα του ΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, και καθόλου τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από αυτά για να αποδώσουμε τα εύσημα εκεί που πραγματικά τους αξίζουν. Κατά δεύτερον, θα σας πω για τον ΟΑΚ που αναφερθήκατε. Και ο ΟΑΚ όμως δεν έχει μια εποπτεία στο αθηνοκεντρικό κράτος. Με συγχωρείτε. Ο ΟΑΚ είναι ένας οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κυβέρνησης. Έχει έμπειρα στελέχη. Κατά βάση είναι κυρίως. Ναι, εγώ τώρα ρωτάω αν δεν υπήρχε πολιτική βούληση, θα μπορούσε ο ΟΑΚ να προχωρήσει. Θα φτάσω όμως και στο μεγάλο θέμα του ΟΑΚ. Εγώ θα σας πω για παράδειγμα ότι τουλάχιστον στο νομό Ρεθύμνης, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά, υπήρχε ένα ενταγμένο έργο, το Πάνωμος Εξάντη, 60 εκατομμύρια, το οποίο δυστυχώς με τις κολλησιεργίες και με τις ατολμίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυτό απεντάχθηκε, χάθηκε τουλάχιστον μέχρι να γίνει ολοκληρωμένο το έργο του ΟΑΚ και δυστυχώς αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Και μην ξεχνάτε ότι 4,5 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία, στο κομμάτι του ΟΑΚ δεν έγινε τίποτα. Συνεχίστηκαν κάποιες εργασίες που πράγματι είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο διάστημα, αλλά ακούγοντας τον κύριο Σπίτζη, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι κατέβαινε στην Κρήτη και άλλαζε γνώμη, μια ακούγαμε για στρατηγική μελέτη. Μετά το άλλαξε και θα το κάνουμε σε τρία διαφορετικά στάδια. Μετά ξανάλλαξε πάλι αυτή την ιδέα. Στην ουσία, περάσαν όλα αυτά τα χρόνια και φτάσαμε σε ένα σημείο. Αφήστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Κύριε Παλώνα, εγώ ξέρω και όχι μόνο εγώ, όλοι οι κριτικοί ξέρουν ότι 4,5 χρόνια στην ουσία στο ΟΑΚ δεν κάνανε τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα βήματα που δεν υπήρχαν παλιά. Το Πάνωμος Εξάντη απεντάχθηκε κατά τη διάρκεια τη δική σα διακυβέρνηση. Να σα πω πόσε απεντάξει γίνανε έργο που δεν προχώρησε σε μια δημοκρατία. Όχι απεντάξει. Απεντάξει έργων, απεντάξει επειδή δεν καταφέρει να απορροφήσει το κονδύλιο. Η κυβέρνησή μα απορρόφησε το 100% του κονδύλιου. Σα λέω πολύ συγκεκριμένα αυτό το νούμερο. 97%. Ο κύριος κάθε λίγο και λιγάκι που κατέβαινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πήγε δρόμο που δεν υπήρχε καμία εξέλιξη και δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο δηλαδή, αφισβητώ... κύριε Παλωμενάκη, μελέτες για το αεροδρόμιο. Συγγνώμη, κύριε Παλωμενάκη. Έγιναν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Οι μελέτες για το αεροδρόμιο επικαιροποιήθηκαν και ψηφίστηκαν. Το σημαντικύρωση έγινε. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Έγιναν ξέρετε, επί ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή πήρα μέρος στη συζήτηση στη Βουλή. Ναι. Από το 2001 έγινε η πρώτη συζήτηση. Το 2009, το 2010, ο κύριος Κεγκέρογλου, για παράδειγμα, πάρτε την ομιλία του κυρίου Κεγκέρογλου στη Βουλή πάνω στο θέμα της του Καστελίου. Συνέχεια. Όχι μόνο στη συνέχεια, αλλά επιτάχυνση και ολοκλήρωση. Κύριε Παλωμανάκη, απλώς να ολοκληρώσω, γιατί μου πήρε το τελευταίο. Λοιπόν, και ολοκληρώνω για τον ΟΑΚ. Θεωρώ ότι υπήρξαν δυστυχώς ατολμίες από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχαν κανένα μηδενικό αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε ο κ. Παλωμανάκη για ένα μοντέλο διακυβέρνηση επίσης για τις φυσικές καταστροφές. Χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και δεν είναι του χαρακτήρα μου, δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση με τις φυσικές καταστροφές πέρασε το κάτω από τον πύχη και δυστυχώς δεν είχε καθόλου καλά αποτελέσματα. Για να μην αναφερθώ στα τραγικά γεγονότα της Αττικής. Γιατί εντάξει, εδώ πέρα γίνανε όντως καταστροφές, ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά το να μιλάει κανείς για μοντέλο διακυβέρνησης. Καλά, στην κακοκαιρία του χειμώνα, όχι την πρόσφατη, είχαμε και 4 νεκρούς. Σωστά. Και έναν νεκρό στον αποκόρμα. Ναι, αλλά νομίζω θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον πολιτικά προκλητικό να μιλάει για μοντέλο διακυβέρνησης, μια κυβέρνηση που δυστυχώς επί της δικής της διακυβέρνησης θρυνήσαμε πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές ενώ όσον αφορά τα θύματα. Και δυστυχώς, όχι μόνο αυτό, φάνηκε στην πορεία ότι παίχτηκε και ένα θέατρο κατά τη διάρκεια και των ημέρων. Αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη. Επανέρχομαι. Δυστυχώς, όσον αφορά σε επίπεδο Κρήτης,
όσον αφορά τις υποδομές, όσον αφορά αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν το 2015 ήθελε να έρθει στην κυβέρνηση. Αν πάρει κανείς το πρόγραμμά του για την Κρήτη, θα δει ότι στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Πράγματι, το Καστέλη προχώρησε όμως με βάση τις μέρες τις οποίες είχαν γίνει, με βάση τις οποίες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν προχωρήσει κάποια ζητήματα. Αλλά στα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα της Κρήτης, δυστυχώς ο πύχης ήταν πολύ χαμηλός. Για το καλώδιο, τι λέτε, και δυστυχώς. Για το καλώδιο, έχετε πείτε κάτι. Μα, το καλώδιο τα έχει πράγματα. Με συγχωρείτε, το καλώδιο έχει προχωρήσει. Το ποντίσατε δηλαδή. Όλα θα γίνει. Ποιο είναι. Το ποντίσατε δηλαδή. Δεν το αντιληφθήκαμε. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Στο νόμο Χανίων μέχρι τη Δευτέρα. Κάνει πολύ μεγάλο. Έχει συμβασιοποιηθεί. Ήταν να συμβασιοποιηθεί εδώ και 4 χρόνια και υπάρχει και σε αυτό καθυστερήσατε. Αυτό συμβασιοποιηθεί. Με συγχωρείτε. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποια πράγματα γίνονται με κάποιες καθυστερήσεις είναι μεγάλη επιτυχία. Όχι, αλλά είναι τη επιτυχία το ότι γίνονται ενώ δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και... πώς να γίνονται τα προηγούμενα χρόνια από τη στιγμή που δεν είχε κύριε Πριμισό, εγώ καταλαβαίνω, γιατί... κύριε Σκάρα, εγώ καταλαβαίνω μια αγωνία του κυρίου Μπαλομενάκη. Δυστυχώς σε επίπεδο Κρήτης αναπτυξιακά πήγαν. Καμία αγωνία. Εγώ πάντως σε 4,5 είναι πολύ σημαντικό. Και προσέξτε, όταν στα Χανιά, στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο υπήρξαν και υπάρχουν κορυφαίοι υπουργοί τη κυβέρνηση. Και δυστυχώς τα θέματα αυτά τα πήγαν πολύ. Κύριε Πρίμη, επειδή ρωτήσατε τον κύριο Μπαλομενάκη για τις μελέτες στο αεροδρόμιο. Είμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος, βρέθηκα σχεδόν ως ρεπόρτερ σε όλες τις επίσημες παρουσιάσεις, είτε ΠΑΣΟΚ είτε Νέας Δημοκρατίας, όσον αφορά στο αεροδρόμιο στο Καστέλη. Δεν το λέω με καμία πολιτική σκοπιμότητα, όμως η θετική εξέλιξη ήρθε πριν από μερικούς μήνες, όσον θέλω. Αφορά το συγκεκριμένο έργο. Και μιλάω καθαρά δημοσιογραφικά για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω το όποιο έργο προσπάθησε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ ένα άλλο πράγμα είπα. Είπα το εξής, ότι τα μεγάλα έργα προφανώς δεν γίνονται σε 2, 3 ή 4 χρόνια. Τα μεγάλα έργα ακολουθούν μια διαδικασία, την οποία συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τα πριν. Αυτό το πράγμα ήθελα να τονίσω. Όπως και το καλώδιο είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τα πριν. Μπορεί. Δηλαδή, ο κύριος Καλογρίτσας, που είναι ο καλός εργολάβος της υπόθεσης, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει συμφέροντα κτλ., που κάνει τον δρόμο εκεί στο πύργο Ηλίας για να πάμε σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος, κατατμήσανε σε 4 έργα τον δρόμο και καθυστερήσανε 4 χρόνια, είναι ένα έργο που έρχεται από τα παλιά. Ναι, θα το εγκαινιάσει ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας τώρα. Το φράγμα της Φανερωμένης, στο οποίο ήταν πολέμιος ο κύριος Δανέλης επί χρόνια, ήρθαν και το εγκαινιάσανε τώρα. Πάλι ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Συμπτώσεις αυτά όμως είναι συμπτώσεις. Δηλαδή, αν είναι συμπτώσεις, πείτε το. Το φράγμα, ότι ολοκληρώνεται επί ΣΥΡΙΖΑ. Το φράγμα της Φανερωμένης, κύριε Μπαλομενάκη, ξέρετε από πότε λειτουργεί. Ναι. Ε? Για ποιο φράγμα λέτε. Εδώ. Το όπως ελέγχουμε. Ότι της Φανερωμένης, το όπως ελέγχουμε. Όπως ελέγχουμε. Ξέρετε από πότε λειτουργεί. Ότι ολοκληρώθηκε τώρα. Δηλαδή ήταν δόκιμο να του κάνουμε εγγένεια. Δεν έγινε ολοκλήρωση τώρα. Με τη σύρανκα και με τη... Δεν έγινε ολοκλήρωση τώρα. Α, δεν έγινε. Κάνετε λάθος. Κάνω λάθος εγώ. Κάνετε λάθος, βέβαια. Δεν λειτουργήσει. Τώρα γέμισε το φάρακ. Μα πέρα τη βροχοπτώση. Η σύρανκα δεν δουλεύει από τα λασιφτιά του καβουνά. Μα η σύρανκα ξέρετε από πότε γίνεται. Άλλο ποτέ άρχισε. Πότε ολοκληρώθηκε, λέμε. Πότε ολοκληρώθηκε. Τουλάχιστον οι λεωφορείες μου λένε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μην μιλάμε εμείς να μιλάνε τεχνικοί. Τι λέει το ΤΕΕ και τι λέει τεχνικός κόσμος. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι προφανώς και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έργο ή προσπάθησαν ή έγινε. Και σε αυτή την τετραετία, όπως και στις περασμένες τετραετίες από τις άλλες κυβερνήσεις. Αυτό που θέλει να μας παρουσιάσει όμως ο κύριος Μπαλομενάκης, δηλαδή ότι έγινε ας πούμε μια κοσμογονία έργων στην Κρήτη επί ΣΥΡΙΖΑ τα 3-4 τελευταία χρόνια, εντάξει, θεωρώ ότι μάλλον ζει περισσότερο στην Αθήνα από ότι στην Κρήτη και δεν έχει καλή άποψη. Μάλιστα. Δεν ζω στην Αθήνα, στα Χανιά ζω, αν το ξέρετε. Κύριε Μανουσογιάννη, θέλω λίγο το σχολείο σας για την ανάπτυξη και όλα αυτά τα έργα. Καταρχήν να θυμίσω ότι δεν υπήρξε ιστορική περίοδος, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, που να μην γινόντουσαν έργα. Το θέμα είναι με τι προτεραιότητες γίνονται αυτά, ποια μπαίνουν δηλαδή μπροστά και με ποιο τρόπο. Τα περισσότερα από αυτά τα μεγάλα έργα, ας πάρουμε για παράδειγμα το ΒΟΑΚ, θα πληρώσει ο λαός ακριβά το μάρμαρο που πρέπει να γίνει και έπρεπε εδώ και χρόνια να γίνει, γιατί έχουμε εκατοντάδες νεκρούς. Όμως θα πληρώσει ακριβά το μάρμαρο και στην κατασκευή και στη λειτουργία, με τον τρόπο που δρομολογείται, με τις παραχωρήσεις, τις συμβάσεις παραχώρησης, τα διόδια κτλ. Και βέβαια δεν πρέπει να πιστεύει κανείς ότι θα εισπράττουν διόδια από τους τουρίστες και δεν θα εισπράττουν από τους ντόπιους. Είναι διαβεβαίωση πάντως αυτό. Εντάξει, όποιος θέλει την πιστεύει. Λοιπόν, τώρα
θυμάμαι, για να το πω τώρα, όταν ξεκίνησαν να εισπράττουν στις παραλίες, λέγανε μα τα παίρνουμε από τους τουρίστες. Πηγαίνετε τώρα σε μια παραλία να δείτε, μόνο οι τουρίστες πληρώνουν. Δεν είναι. Θέλω να πω για τα έργα αυτά της αντιπλημμυρικής προστασίας και τα λοιπά. Είναι ένα δείγμα ότι, και είναι διαχρονική ευθύνη, δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ το συνέχισε αυτό, όλων αυτών των κυβερνήσεων, ότι ειδικά αυτά τα έργα, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, όπως γίνεται με τα προηγούμενα, είναι παραμελημένα. Και ήταν παραμελημένα. Και αυτό αποδείχθηκε σε όλες τις φυσικές καταστροφές που είχαμε και στη χώρα μας και στην Κρήτη. Οι πλημμύρες οι τελευταίες, οι μισές γέφυρες των Χανίων πέσανε. Και στο Ρέθυμνο είχαμε γέφυρες που πέσανε κτλ. Η εγκατάλειψη αυτή δεν περιποιεί τιμή σε αυτά τα κόμματα και το γεγονός ότι έρχονται τώρα και προσπαθούν να μπαλώσουν τα αμπάλωτα είναι εκ των όλων κάνευ. Δηλαδή, τι να πούμε, να το εμφανίζουμε, δηλαδή θα αφήναμε τους δρόμους έτσι, πώς το λένε, άβατους, να μην μπορείς να συνδεθεί μια επαρχία με την άλλη. Και εδώ έχουμε επίσης καθυστερήσεις. Μιλάω όμως βασικό... για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, γιατί μια φυσική χωρίζω, καταστροφή άλλο... επιφέρει και μια παρεμβατική λογική άμεση. Δύο διαφορετικά ζητήματα είναι. Mm-hmm. Ένα είναι αυτά τα λεγόμενα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, mm-hmm. τα οποία γίνονται με κριτήριο πριν απ' όλα το πώς θα εξυπηρετήσουν τη δυνατότητα μόχλευσης, δηλαδή ο λαός να πληρώνει δύο φορές το ίδιο πράγμα για να κερδίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί όλα αυτά παραχωρούνται σε εκμετάλλευση στη λειτουργία τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, η μεγάλη τους πλειοψηφία. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι τα έργα τα οποία υπηρετούν λαϊκές ανάγκες, όπως είναι τη ζωή την ίδια των ανθρώπων και την περιουσία τους, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η αντισεισμική προστασία κτλ. Τα οποία μονίμως, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, λέω από όλους, είναι εγκαταλελειμμένα και που αποδείχνουν ότι το κριτήριο και των έργων δεν είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά είναι η υποβοήθηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη. Πολύ ωραία. Εγώ πάλι θα φανώ σαν ο Κουζουλός της παρέας, κατά Καζαντζάκη Κουζουλός, οι Κουζουλοί γράφουν την ιστορία και όχι οι νοικοκυρέοι. Πρώτα απ' όλα, ο πλούτος μας είναι ο πολιτισμός μας. Το λέω αυτό σαν οικονομολόγος, έχω σπουδάσει Γερμανία και Αμερική και είμαι στον τουριστικό τομέα. Απέτηση των μη Ελλήνων, των επισκεπτών μας. Έπρεπε δηλαδή στην Ελλάδα, στην Κρήτη, να έχουμε το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου. Δεύτερον, έπρεπε να έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο κλασικών σπουδών. Όπως πάμε στην Αμερική να μάθουμε να σπουδάσουμε οικονομικά και ούτω καθεξής, έπρεπε εδώ πέρα να έρχεται όλος ο κόσμος να σπουδάζει αρχαιολογία, φιλοσοφία, τις κλασικές επιστήμες. Τέλος, όσον αφορά τα τεχνικά έργα, την ανάπτυξη, θέλω να τονίσω ότι ενός αεροδρομίου απαιτούνται να γίνουν πριν πολλά άλλα έργα. Το 1950 είχε ζητήσει ο Σοφοκλής Βενιζέλος από το Ίδρυμα Ροκφελέρ της Αμερικής να κάνει μια μελέτη ανάπτυξης Κρήτης. Αυτή η μελέτη είχε δείξει ότι η Κρήτη χρειάζεται ένα αεροδρόμιο τεράστιο και μετά μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Ο ΒΟΑΚ είναι πολύ σωστό να διορθωθεί, να επεκταθεί, να γίνει καλύτερος άμεσα, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί πέρα, είναι ότι πρέπει να έχουμε μέσα μαζικής συγκοινωνίας όπως είναι τρένο. Το Ίδρυμα Ροκφέλλερ τότε, η μελέτη Ροκφέλλερ, είχε προδιαγράψει ένα τρένο το οποίο θα γύρισε από τον Τάλο γύρω-γύρω την Κρήτη και κάθετα επίσης. Τέλος να τονίσω ότι πριν από 30 περίπου χρόνια είχα μια συνάντηση με την Bechtel στην Καλιφόρνια. Η Bechtel είναι μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου, η οποία είπε και αυτό το ίδιο πράγμα. Ένα αεροδρόμιο στην Κρήτη που να μπορούμε να πετάμε Σαν Φρανσίσκο, Κρήτη non-stop. Μάλιστα. Τέτοια λοιπόν, πράγματα. Επειδή είναι τελευταία τοποθέτηση, θα ξεκινήσω τώρα από εσάς, κύριε Λογιάδη, για να φτάσω στον κύριο Μπαλομενάκη. Τι μπορεί να υποσχεθεί το ΜέΡΑ25, είναι από ένα λεπτό η τοποθέτηση, είναι τελευταία τοποθέτηση όλων. Τι μπορεί να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό το ΜέΡΑ25? Με μία λέξη, ένα άλλο δρόμο. Ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ότι πρέπει να πούμε μονομερώς ότι ξέρεις τι, τα πλεονάσματα αυτά δεν πάνε παραπέρα. Αυτή η υπερφορολόγηση δεν πάει παραπέρα. Τραβάμε το δρόμο μας και θα στηρίξουμε κάθε κυβέρνηση σαν, και σαν μέρα σε αυτό το πράγμα που θα μπει μπροστά οποιοδήποτε. Κύριε Μανουσογιάννη. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια είπε την αλήθεια στο λαό και βρέθηκε μπροστά σε όλους τους αγώνες για να υπερασπίσει τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δικαιώματά του. Είναι σαφές ότι την επόμενη μέρα τα ίδια προβλήματα, η ίδια επίθεση στα δικαιώματα τα λαϊκά θα είναι εδώ, διότι αυτές είναι οι δεσμεύσεις που όλα τα κόμματα
έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι και στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό που κρίνεται λοιπόν στις εκλογές δεν είναι ποιος θα κυβερνά και με ποια θηλιά θα κρεμάει το λαό, αλλά ποιος θα ηγηθεί του αγώνα και της προσπάθειας να υπερασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα, τις λαϊκές διεκδικήσεις, να αγωνιστεί για την ανάκτηση των απολειών που είχε ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια, να αγωνιστεί για να επανέλθει η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση στο λαό μας, να σηκώσει τον πόη του για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, γιατί χωρίς αγώνα δεν μπορεί τίποτα από όλα αυτά να γίνει. Το ΚΚΕ έχει δώσει εξετάσεις σε αυτό και γι' αυτό ζητούμε την ενίσχυσή του για να μπορέσει να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Κύριε Μπρίμη, η υπόσχεση του Κινάλα απέναντι στον ελληνικό λαό. Η υπόσχεση του Κινάλα απέναντι στον ελληνικό λαό, κύριε Δασκαλάκη. Το κίνημα αλλαγής σαν μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μανουσογιάννης, πάνω στην προσπάθεια και τελικά την αποτελεσματικότητα στην ευημερία του ελληνικού λαού. Τα χρόνια της κρίσης ως μειόφιλε φορτώθηκε πολλά περισσότερα από τα αρνητικά που του ανήκαν σαν χώρος, αλλά παρόλα αυτά με σοβαρότητα και με πατριωτικό ήθος απέδειξε ότι μπορεί να πορευτεί ακόμα και περιοριζόμενο ή εν πάση περιπτώσει αποκλειόμενο από όλο το πολιτικό σύστημα για πολύ καιρό. Εμείς λοιπόν σε αυτές τις εκλογές ψάχνουμε την δικαίωση του χώρου, καταρχήν γιατί στα χρόνια της κρίσης θεωρώ ότι είμαστε η πιο σοβαρή δύναμη που κρατήσαμε μια σταθερότητα και κρατήσαμε σταθερά τη χώρα μέσα στην ευρωπαϊκή της πορεία και μέσα στην Ευρωζώνη. Και θέλουμε λοιπόν μέσα από την δυναμική που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πολιτική που όλοι γνωρίζουν από το ΠΑΣΟΚ και από το κίνημα αλλαγής. Μια θετική πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο, με προτάσεις για ένα κοινωνικό κράτος, με προτάσεις για παιδεία, με προτάσεις για την υγεία, εν πάση περιπτώσει με όλο εκείνο που χρειάζεται ο αδύναμος Έλληνας για να αισθάνεται ισχυρός. Η υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας στον ελληνικό λαό, εφόσον την εμπιστευτεί η κυρία Κεφαλογιάννη. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, θα επαναφέρω το τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτές τις εθνικές εκλογές, που όπως σας είπα προηγουμένως είναι επαναφορά του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Είναι ότι περιμένουμε από τους, να, ο νέος πολίτης να έχει μια καλά αμοιβόμενη εργασία και να μην περιμένει το επίδομα ανεργίας. Και κυρίως περιμένουμε να ελαφρυνθεί πραγματικά η μεσαία και μικρομεσαία τάξη, που αφορά περίπου το 9% της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, μέσω της μείωσης της φορολογίας. Αλλά κυριότερα θα δείτε μια κυβέρνηση η οποία θα αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε από εμάς φωνές, όπως για παράδειγμα ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνετε. Πάμε ενωμένοι και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θα περάσει η επόμενη διακυβέρνηση. Κύριε Παλωμενάκη. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, πάμε με το κεφάλι ψηλά στις εκλογές και με πίστη ότι αυτά που κάναμε και ειλικρινή και έντιμα ήταν και αποδοτικά για την κοινωνία και τον ελληνικό λαό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πάρα πολύ πυκνός και αυτά που συμβαίνουν σε μια μέρα και οι μεταστροφές συνειδήσεων μιας μέρας μπορεί να συμβούν σε χρόνο μεγάλο, σε μη εκλογική περίοδο. Απευθυνόμαστε στους πολίτες που δεν έχουν ψηφίσει, που δεν πήγαν να ψηφίσουν και λέμε ότι αυτή τη φορά πρέπει να πάνε να ψηφίσουν και βεβαίως να κάνουν την απόφαση με βάση το κριτήριο ποιος είναι καλύτερος για τη διακυβέρνηση της χώρας. Να μην ακούσουν τις, κατά τη γνώμη μας, κεκριμένες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και να μην συμπορευτούν με κόμματα τα οποία έχουν δώσει μονομέτωπους αγώνας κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αγνοώντας και την ιστορική τους πορεία και αγνοώντας και το λαϊκό αίσθημα, και ούτε με κόμματα τα οποία εσείς τα είπατε αμφιλεγόμενα. Τολμάτε να ζητάτε την ψήφα του ΚΚΕ. Για όνομα του Θεού. Βεβαίως. Για όνομα του. Βεβαίως. Όχι σαν πολιτικό μηχανισμό. Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ μπορούν να κρίνουν. Με την έρευνα αν στην πορεία, αυτή. Μαζί ψηφίσατε ένα σωρό νόμους. Είναι το μνημόνιο. Και τώρα ζητάτε το ΚΚΕ να ψηφίσει. Λέω λοιπόν και τα κόμματα τα οποία είναι όχι απλώς αμφιλεγόμενα και αλλοπρόσαλα. Προελάχιστου χρόνου, μόλις εδώ σε αυτό το τραπέζι, ο συμπαθής ο κύριος Σολογιάδης, συμπαθέστατος, με συγχωρείτε, αλλά είπε ότι θα συνεργαστούμε με οποιαδήποτε κυβέρνηση για πρόγραμμα. Αυτό το πράγμα δεν συνιστά πολιτικό πρόγραμμα. Νομίζω εγώ. Ήταν ακριβώς έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι στον προεκλογικό αγώνα. Ο στόχος είναι να αναδειχθούν τα θέματα για δύο και πλέον ώρες εδώ σε ώρα αιχμής.
5 υποψήφοι βουλευτές από ολόκληρη την Κρήτη κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις. Ο διάλογος στην Κρήτη TV καλά κρατεί. Θα συνεχιστεί μέχρι και την δική σας και δική μας λαϊκή ετοιμιγορία. Την ερχόμενη Δευτέρα με ένα ακόμα προεκλογικό πάνελ. Καλό σας ξημέρωμα.